Φίλε και φίλε, καλησπέρα σα. Άλλη μια εκπομπή πάμε εκεί που δεν είναι κοντά σα για να σα κρατήσει την τροφιά περίπου 2,5 με 3 ώρες με όλα όσα έχουν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στα αριστεχνικά και όχι μόνο, αλλά και το Σαββατοκύριακο σε όλους τους αγώνες της ΕΠΣΥΜΗ, της ΓΑΜΑ Εθνικής και όχι μόνο. Μια εκπομπή που για 11 συναπτά έτη είναι συνεχώς κοντά σας, κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Κάτι που σημαίνει βεβαίως και η δική σας προτίμηση προς την εκπομπή. Την εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Εκπομπή που είναι η τελευταία για φέτος, τελευταία για το 2015. Να χαιρετήσω και να καλησπερίσω το φίλο μας τον Κώστα τον Σαμαρά και συνεργάτη και για χρόνια φίλο, εδώ και 25-30 χρόνια. Κωστάκι, καλησπέρα. Τι βλέπεις κάτι, τι έπαιξες. Τι έχει. Ψάχνω. Τι ψάχνεις, τι έχει. Το φίλο αγώνα που χάθηκε. Δεν το ψάχνεις. Ναι, δεν ψάχνω. Ξέρω εδώ. Δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε ακόμα και το ψάχνουμε που είναι το φίλο αγώνα. Τι θα το βάλει. Εδώ όλο το Σάββατο το ψάχνει η αστυνομία και η ασφάλεια. Το ψάχνεις κι εσύ. Ψάχνουμε το φίλο αγώνα, τα κάνουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε είναι η τελευταία του έτους. Ένα Σαββατοκύριακο που δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ήταν και τόσο καλό, γιατί είχαμε κάποια πράγματα που δεν ήταν ωραία, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Από και πέρα θωρώ χρόνια πολλά σήμερα στους Θέμηδες, στους αδελφούς μου, είναι το εγώ Θέμης το κλί, χρόνια πολλά σε όσους έχω και εγώ ένα φίλο συνάδελφο Θέμη, ναι, ο οποίος να δούμε. Θα το στείλουμε και όλα αυτά θα τα πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά σήμερα. Θέμη από ΕΠΣΥΜΗ, έχουμε κανένα Θέμη, τίποτα. Θέμη. Δεν είναι θέμα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αντιθέτω σε αυτό που είπε, δεν ξέρω τη δικιά σου προσωπική άποψη. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ήταν μια καλή αγωνιστική, Κώστα. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε καλή αγωνιστική. Δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε. Φασαρίε δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Εδώ αστυνομίε πήγανε. Αυτά είχαμε. Να μην πω μόνο για τη Μαλακοπή, έτσι, που θα το πω μετά. Στο Ρήσιο δερνόντουσαν 3 ώρες και 3 νύχτες. Το ξύρι τη Αρκούδα, δεν τι άλλο να έχουμε. Ένσταση προσωπική έχουμε. Δεν έκαναν τελικά, γιατί δεν έγινε ένσταση, γιατί είναι Άγγελος Γιώργος, δεν έκανε ένσταση. Επεισόδια χοντρά δεν είχαμε. Δηλαδή τώρα στη Μαλακοπή ήταν χοντρό. Και εκεί που λες για το Ρήσιο ήταν αψημαχίες παικτών. Έτσι, ήταν καθαρά θέμα, δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη. Θυμάσαι ο Καρυπίδης που έβγαλε 12 παίκτες από την καρδιά. Που είχε σε ένα παιχνίδι, έβγαλε 12 παίκτες. Όχι καρδιά, ψέματα. Στο IMRT, με ποιο ήταν, θυμάσαι. Ναι, να μιλήσω λίγο. Έχει δίκιο. Ναι, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Μισό λεπτό. Δεν μου λες, το αν μαλώνουν παίκτες μεταξύ τους δεν είναι κάτι. Με συγχωρείτε, όταν μάλλον. Τι είναι θέμα είναι, πες μου. Είναι γενικά επεισόδια στην κερκίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ φιλάθλων ή παραγόνια κτλ. Είναι θέμα καθαρά να επιληφθεί το θέμα του διαιτητή. Ναι, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη πουθενά. Εγώ θεωρώ ότι είχαν γίνει κάποια πράγματα το οποίο δεν ήταν ωραία. Από εκεί πέρα το πούμε στο συνέχεια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, Κώστα, δεν ξέρω, να πάμε στους καλεσμένους, στους σημερινούς, στους εκλεκτούς καλεσμένους, να τους παρουσιάσουμε και μετά να πάμε στα θέματα. Έχουμε και αρκετές παραιτήσεις ή απομακρύνσεις και τελευταία μάλιστα αυτή του Τσουκαλίδη που έχει συζητηθεί πάρα πολύ από τον Αγροτικό Αστέρα. Δεν ξέρω τώρα. Πώς θα πάει εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί και η ξαφνική απόλυση ή απομάκρυνση τέλος πάντων του Γιώργου του Τσουκαλίδη από τον Αγροτικό Αστέρα. Με είπαν πώς θα πάει, θα το θυμηθώ σε λίγο. Τον είπαν ποιος θα πάει, σε λίγο. Δεν κάνω τίποτα, ούτε κάτι. Δεν που για την νέα γενιά ζεστοχωρίου φέτος πάει πολύ καλά. Μία ισοπαλία μόνο και συνεχείς νίκες για την ομάδα του ασβεστοχωρίου και η Ιορδάνη Σκολίδης. Ιορδάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα και στον Κώστα και στον φίλο μου τον Ηλία και τον Αλέξη από εκεί. Και την καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Να πούμε πολλά. Να πούμε και για Α1 και για Α. Ευθύς αμέσως να πάμε. Και το άλλο. Χαρτιά έχει ο Σαμαράς, αλλά σκούπιζε τα δάκρυα του στη Μαλακοπή προχθές.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν και στους άλλους ακριτούς καλεσμένους. Πρώτα-πρώτα ένας γνωστός από τα παλιά. Βεβαίως δεν έχει φύγει ποτέ από κοντά μας, από εδώ, από την έψιμη που λέμε, είτε ή σε κάποια ομάδα σε θύματα υποδομών, είτε σε κάποια άλλη ομάδα στη Β' κατηγορία, στην Α. Είναι ο Ηλίας Ψωμάς, γνωστός προπονητής. Καθώς επίσης. Ναι, καθώς επίσης και ο Γιάννης, ο Αλέξης Ανδρονικίδης, ο οποίος και αυτός είναι στη Δόξα της Ζυγίου, και οι δύο στη Δόξα της Ζυγίου, που η Δόξα της Ζυγίου έχει ένα άλλο καλύτερο ακόμη από την ομάδα της νέας γενιάς Αζωστοχωρίου. Ποιο είναι αυτό? Τι παραπάνω έχει? Το τίτσο αποκλείσαμε στο κύπελο. Και αυτό. και αυτό και το 12 στα 12. Καλά, και την ημέρα ο Θεός είχε άλλες δουλειές και δεν ήρθε στο παιχνίδι. Ναι. Ο Θεός είχε άλλες δουλειές εκείνη την ημέρα. Άλλες δουλειές είχε ο Θεός. Παρ' όλα αυτό οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια τα παιδιά, έτσι. Χάσατε άδικα, ερωτάνε από το Ρετζίκι. Βάσει ευκαιριών, ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί. Ο φιλοαγώνας έγραψε 1-2. Α, τώρα το είπες καλά. Αγωνιστικά δηλαδή. Αγωνιστικά και έρθαν τα παιδιά, ναι, καθαρά, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ναι, νομίζω το είχαμε το παιχνίδι, το είχαμε δείξει και στο παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά τα παιδιά έχουν πολύ καλή ομάδα, αξιόλογη ομάδα, δίκαια βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και φαίνεται η δουλειά. Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε κάποιο, έχουμε όχι κοινά, αλλά αντίθετα που λέμε με τους δύο, ναι, προπονητές. Ναι, καταρχάς συγχαρητήρια όμως στη Δόξα της Ζυγίου, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που έχει 12 στα 12, συν τα 3 στο κύπελο 15. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ένωση Προσφυγικών Σωματείων Μακεδονίας που έχει το απόλυτο, έτσι δηλαδή. Δεν έχει ούτε χ. Δηλαδή, και μέσα στους πρώτους κόρε. Δηλαδή και τα 15 και τα 18 βράδια ευχάριστα. Τα παίρνεις μετά του μάτς, οπότε δεν έχεις στεναχωρηθεί ακόμα. Αν και είσαι και θα μας τα πεις και στον Ηρακλή Απελοκήπορ. Και τον Αλέξανδρο τον έχω μαζί μου στον Ηρακλή. Έχει τμήμα. Α, έχεις τμήμα παιδικό. Θα το πούμε. Ο Αλέξης, έτσι, ο Ανδρονικίδης, ο οποίος για αρκετά χρόνια παίκτης εκεί πάνω, εκεί στις ακρίτες Σικιών, θα λέγαμε πριν από Θεία Βουρνέλης. Ένα χέρι λέγανε, δεν ξέρω τώρα. Είναι επικίνδυνος, να τον χαίρεστε, καλές γιορτές σε όλους. Για ένα χέρι τώρα μέσα στην περιοχή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να... ένα χέρι λένε οι πληροφορίες. Αυτά, εμείς θα πάμε να δούμε μετά εικόνα σε λίγο. Κατευθείαν μήνυμα από Σύνδο πλευρά, να λέει Μάκη, πώς βλέπεις Σύνδο, θα ανέβει? Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει φέτος η ομάδα Σύνδο και πάλι. Θα ανέβει στην Α1 και νομίζω. Και έγινε το μπαμ με τον θερμοσύφωνα που έσκασε. Και τι είναι αυτό? Τι να κάνουμε, δεν είναι ένα μπαμ που δεν έχει κανένα ατύχημα. Και ευτυχώς που δεν έχει κανένα ατύχημα. Σίγουρα, εντάξει, αν τα προσέχουν τα ηλεκτρικά λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όσο για κάποιες ειδήσεις θα τις πούμε τώρα σε λίγο και ο Κωστάκης θα μας πει για τις δύο παραιτήσεις που υπάρχουν σε δύο ομάδες Α1. Ας Κώστα πες πρώτα για την Ηλιούπολη. Ναι, Ηλιούπολη, μετά θα πω όλα αυτά που γίνανε το Σάββατο. Δεν πρόκειται να τα πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Όχι, ούτε τα ξέρει. Εικόνα δεν έχουμε. Να τις πω μεγάλα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Ωραία, πες τώρα. Γιατί είναι το πιο. Θα τα πω μετά. Ξέρω πότε θα τα πω εγώ. Λοιπόν, απλά όσο αφορά τις παραιτήσεις, θέλω να πω ότι παραιτήθηκε ο παρελθόν αποτελεί ο Λάμπρος Αντριόπουλος από το Νέα Ταϊβός μου. Σίγουρο είναι αυτό? Δεν ακόμα σίγουρο. Μήπως από την άποψη ότι υπάρχει μια περίπτωση, σήμερα έχουν ένα συμβούλιο. Ο κ. Λάμπρος Αντριόπουλος είπε ότι αποκλείεται να γυρίσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, από ώρα σε ώρα θα μάθουμε. Πληροφορίες λένε ότι αν πει όχι, παίζονται τα ονόματα του Κολόνη και του Κασλή. Αλλά το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τη διοίκηση του ΕΑΤΑ είναι να γυρίσει ο Λάμπρος με τον κύριο Νικολάου φυσικά. Και όσον αφορά για τον Λάκη τον Παπαδόπουλο για την Ηλιούπολη, αποτελεί παρελθόν ο κ. Τσιτενίδης. Ο Λάκης Παπαδόπουλος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Το πείραξε τον αποκλεισμό του κυπέλου, γιατί δύο φορές είχε κατακτήσει και τις δύο φορές. Τη μία του πήρε το κύπελο, την άλλη πήγε στο τελικό. Και το πείραξε και η αλλαγή του τερματοφύλακα που έγινε, που αντί να παίξει ο Μαλίδης, έπαιξε ο Σαριγιάννης.
Και για το πρώτο γκολ, τι θα λένε εγώ, το πώ θα δείχνει το πρώτο γκολ. Ναι, εντάξει, τώρα εντάξει, δεν είναι. Αυτά λένε κλειφέ. Ναι. Έχουμε το παιχνίδι, θα δούμε σε λίγο και, και τι εικόνε από το παιχνίδι τη Ηλίουπολη με τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να μπούμε σε άλλου ρυθμού και να κάνουμε ένα. Να δούμε λίγο εικόνα και μετά να κάνουμε κάποια σχόλια και για τι άλλε κατηγορίε, την Α1, την Α και την Β κατηγορία. Γάμα δεν είχαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το μεγάλο ντέρμπι Καμπανιακό Απέλ, ο πρώην εναντίον της πρώην ομάδας του και επανερχόμαστε, τελικό αποτέλεσμα 2-0, πάμε να το δούμε, είμαστε έτοιμοι. Και το πλεονέκτημα έδρας που έχει στον αγώνα. Κουντουράς θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Κουντουράς γίνεται απευθείας. Ο Καλογεράκης διώχνει, απομακρύνει αυτή τη φάση. Έχουμε το φάουλ τώρα που εκτελείται απευθείας. Η μπάλα παρά τις προθέσεις εκεί από τον πολίτη θα φύγει παράλληλα από την αστεία του Κυπικουθή. Κατάμε στη η εξέδρα, στη Γαλάστρα, από τους πολλούς φίλους που ήρθαν να δουν το σημερινό παιχνίδι. Και είναι λογικό ότι βλέπουν ένα παιχνίδι ανοιχτό. Να δούμε όμως ποιος θα μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αντεπίδεση τώρα που θέλει να γίνει από κοντά, πήγε να ολοκληρώσει, δεν μπόρεσε. Παίζεται λέει εδώ, παρά τις προθέσεις εκεί με πεσμένο κάτω τα ρακαβίνα. Αντιδράσει τώρα το γηπεδούχο, αντεπίδεση τώρα που βγαίνει γρήγορα. Η μπάλα περνά από όλους για να δούμε πίσω του Καμπανιακού. Μπαίνει τώρα, φουτέλ, 1-0. 1-0 για τον Καμπανιακό μετά από ωραία προσπάθεια που έγινε. Βλέπετε έξαλλοι πανηγυρισμοί και είναι ο Πάλος ο οποίος έκλεψε την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα εκεί της Απέλ. Πήγε και ο Χρήστο, η μπάλα πέρασε από όλους απευθεία στο σούτερ, στην αγκαλιά του Καλογεράκη μετά από ωραία προσπάθεια του Χατζόπουλου. Κράβαρη το σούτερ εδώ και Πουρός βάζει τα χέρια του, μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί στην προσποίηση να περάσει κάποια σέντρα. Τώρα θα δοκιμάσει βαθιά παλιά. Από κοντά Κουντουράς το πάρει. Θέλει να κάνει το σούτερ. Τελική κίνηση. Θα χάσει την ευκαιρία. Εκτελείται από τον Ταχματζίδη. Η μπάλα πέρασε από κοντά. Ευκαιρία τώρα καμπίνα 2-0. 2-0 ο Ρακαβίνας, ο Ταχματζίδης έκανε τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς της Απέλ. Ήρθε ο Ρακαβίνας με ωραία προβολή. Θα νικήσει τον Καλογεράκη και θα γράψει το 2-0. Κάτι που ζητούσε ο Καμπανιακός και έρχεται στο 70. Ότι ο αγώνας είναι μια προσπορά από τα αλλαντικά κρεατικά φάρμα που βρίσκεται στη Γαλάστρα Θεσσαλονίκης για τους φίλους του ποδοσφαίρου και σας εύχεται καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Μας επιφύλαξε σίγουρα ένα πλούσιο και χορταστικό θέαμα από τις ενέργειες των δύο ομάδων να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο. Μπροστά, Μπάλιος θα γυρίσει την μπάλα. Πάλα στην κεφαλιά, από κοντά το σούτε, από το δεύτερο δοκάρι, χάνεται ευκαιρία για το 3-0 από το Σαρίδι. Καλή πορεία, μας βοήθησαν τα δύο μάτς Τετάρτη Κυριακή, τα οποία ήταν η φορά. Μπορεί να μην παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά κρατάμε τους τρεις βαθμούς που είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Τώρα σε φορά ο Καμπανιακός. Εντάξει, ξέραμε ότι ερχόμαστε σε μια πολύ, πολύ δύσκολη έδρα και τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα για μας γιατί είχαμε 7 απουσίες βασικότητα των παιχτών. Νομίζω ότι έλειπε σχεδόν όλη η ομάδα, αλλά δεν μπορώ να έχω παράπονα. Τα παιδιά στάθηκαν καλά, τα γκολ ήταν δύο τραγικά λάθη. Θα δουλέψουμε στις γιορτές τώρα στην διακοπή και πιστεύω ότι με την έναρξη του δεύτερου γύρου θα παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για να διεκδικήσουμε πλέον το στόχο. Και το καλό για μας είναι ότι έχουμε φτάσει σε σημείο τέτοιο που να μπορούμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε ελπίδες στο όνειρο. Τούλη, τη ΓΑΜΑ Εθνική την γνωρίζει πολύ. Με ιδιαίτερα που σας συναντάω, ένας άνθρωπος με μεγάλη αξία στο ποδόσφαιρο. Ο Καμπανιακός έκλεισε την χρονιά με νίκη. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένος γενικά από την οικοδομή όλων των βαθμών μέχρι στιγμής και την πορεία. Εννοείται, όταν τελειώνεις ένα παιχνίδι και κερδίζεις, εννοείται ότι είσαι ευχαριστημένος και τελείωσε ο πρώτος γύρος αγωνιστικής. Κάναμε κάποιους μια συγκομίδη βαθμών καλή, οπότε φυσικά είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα, η αλλαγή προπονητή. Ένα καταξιωμένο προπονητή, ένα όνομα γνωστό στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε στις δυνατότητες του, τις δυνατότητες του Νίκου, όπως πιστεύουμε και στις δυνατότητες της ομάδας μας. Εμείς ναι, πραγματικά δεν είχαμε βρεθεί ακόμα σαν ομάδα, αλλά σαν μονάδες οι ποδοσφαιριστές μας είναι όλοι πραγματικά μονάδες. Αυτό μπήκα.
Αυτά λοιπόν και με την νίκη του Καμπανιακού, με Νίκο Βαβακούλα πλέον Καμπανιακός, έκοψε το σερί της ΑΠΕΛ, τρεις συνεχείς νίκες η ομάδα της ΑΠΕΛ, με τον Λαγκαδά που σιγά σιγά ανεβαίνει, βρίσκει το ρυθμό της. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Και βεβαίως αποκλειστική συνέντευξη του κ. Πηγαδά, του πρόεδρου της ομάδος του Καμπανιακού, στο Eurobank και στο Στήρι Καρασαρίδη, την οποία δείτε ολόκληρη, είναι μεγαλύτερη, θα τη δείτε στην εκπομπή της 5ης, στις 7 ευρώ, λίγο μετά τις 7, την 5η στο Europe. Να πω όμως ότι ξεχάσαμε ότι τον κύριο Καμουρίδη ο κόσμος του Καμπανιακού το χειροκρότησε, έτσι. Ναι. Ότι έδειξε την αγάπη του προς τον πρόσωπό του. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Παύλος Μελάς Αχιλλέας Τριανδρίας 0-0. Μετά από καιρό επανήλθε ο Καριανίδης, ο διαιτητής, ο Κώστας ο Καριανίδης, σε παιχνίδι της Α1. Έδωσε από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο πρόεδρος, πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Καζδακλής με είπε να πω, χθες που μίλησα, ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο διαιτητής. Ρεσιτάλ και τον τεπούτο του Καριανίδη στέφθηκε με επιτυχία μεγάλη. Πάμε να το δούμε και μετά μεσημέρι του Ζέσου Κορδελιού και Θέρμαια Σεβόλου και το καθεξής. Θα περάσει όμως με τον Σταμάτη να ελέγχει. Θα δοκιμάζει ο Σταμάτης το σουτ. Εύκολο από τον Άντοφιλάνη στα Κιάννη. Πολύ ωραία θα κλέψει. Θα προσπαθήσει να κάνει μια σέντρα εκεί να βρει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη στο σουτ εκεί. Πολύ σωτήρια. Μαυρομιχαλίδης θα μπλοκάρει από το σουτ του Ιωαννίδη. Παπαγαθόνικος κατεβάζει την μπαλά. Αλλάζει ωραία με τους Βέδες. Θα δοκιμάσει ο Παπαγαθόνικος το σουτ. Απευθύνει. Να δούμε τον Παύλο Μελά με τον Δασκουλίδη εκεί που πιέζει. Πάμε γρήγορα τώρα. Η Βέδες είναι αυτός που δοκιμάζει το σουτ. Και να πάμε και στο έτερο παιχνίδι της Α1. Νίκη μεσημέριο Οδυσσέας Κεροδελιού 3-1. Έγινε η σοφάριση 1-1. Τελικό 3-1. Πάμε να το δούμε. Φίλες και φίλοι του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Μεσημερίου, όπου για την Α1 θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στην Νίκη Μεσημερίου και τον Οδυσσέα Κορδελιού. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου και εμείς ένας σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το ψητοπολείο Ο Βελιστήριο, το Ντιλιβεράδικο που βρίσκεται στον πεζόδρομο στο Νέο Κορδελιό, σε ένα χώρο με μοναδικές γεύσεις και μοναδικές τιμές. Ψητοπολείο Βελιστήριο Ντιλιβεράδικο προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μία μπροστινή παλιά τώρα, η οποία πίσω η μπάλα πάλι τώρα για το Ζαχαράκι. Σαχαράκι βγάζει τη σέντρα, περνάει η μπάλα εκεί και έχουμε το γκολ, τελικά offside. Offside έχουμε, να υποδεικνύεται ο Καρολίδης από τον βοηθό τον Ανδρέου. Εκεί τώρα θα δώσει στο χώρο του κέντρου και που έχουμε την προστινή παλιά, η οποία βγήκε για τον Αγγελάκη τον Γιώργο. Αγγελάκης τώρα εκεί, Αγγελάκης σε αυτή την προσπάθεια θα μπει με στην περιοχή, θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά το γκολ. Έχουμε το 1-0 για την ομάδα της Νίκης Μεσημερίου από την ωραία σέντρα εκεί του Αγγελάκη. Ο Λαγκίζος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει εκεί την κεφαλιά, θα νικήσει τον Αθανασίου και έχουμε το Οδυσσέας. Νίκη Μεσημερίου Οδυσσέας Κορδελιού 1-0 με σκόρερ τον Λαγκίζο.
εκτέλεσε, θα δώσει για το δάλατο Γιώργο. Αυτό θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ εκεί εξεπαφής, η μπάλα θα φύγει σε out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Μεσημερίου. Η σέντρα από τον Δάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μιλωνάς μόνος το έπιασε το σούτ. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασίου. Το κόρνερ τώρα. Κόλκος εκτέλεσε απευθείας το πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε την ισοφάριση. Το 1-1. Ο Μπαλιού είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά εκεί στο πρώτο δοκάρι. Θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Θέμελη. Ψηλότερα από όλους ο παίχτης του Οδυσσέα Κορδελιού. Νίκη Μεσημερίου, Οδυσσέας Κορδελιού 1-1 με σκόρερ τον Μπαλιού. Θα βγάλει και προς την παλιά. Δεν υπάρχει κανείς εκεί, την ελέγχει μόνος ο κύριος. Θα κάνει το λάθος όμως τώρα Μπακαρόπουλος εκτός εστίας ο Αθανασίου. Πήγε να τον κρεμάσει εκεί. Τελικά η μπάλα είναι πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασίου. Ζαχαράκης παίρνει λίγα μέτρα φόρα τώρα. Θα βγάλει για τον δάλατο Γιώργο. Μια σέντρα μες στην περιοχή εκεί. Το σουτ διώχνει ο Αθανασίου. Νέο σουτ. Συνεχίζει το παιχνίδι μας. Πάνω στη γραμμή όμως σωτήρια θα διώξει ο Καράς. Νέο γέμισμα εκεί του Μιλωνά. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το 2-1 για την ομάδα της Νίκης Μεσημερίου. Ύστερα από τα διαδοχικά σουτ και τις αποκρούσεις εκεί του Θανασίου, τελικά στο νέο γέμισμα του Μιλωνά ο Αγγελάκης ο Γιώργος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει και την κεφαλιά, θα νικήσει τον Αθανασίο. Νίκη Μεσημερίου προηγείται με 2-1 του Οδυσσέα Κορδελιού. Παρόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Προσπαθεί και να τσιμπήσει την μπάλα τώρα ο Λαγκίζος. Θα βγάλει και τη σέντρα. Αγγελάκης μόνος του εκεί με στην περιοχή του σου. Την μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε το 3-1 για την ομάδα της Νίκης Μεσημερίου. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Αγγελάκη τον Γιώργο. Η σέντρα του Λαγκίζου μόνος του εκεί με στην περιοχή. Κατέβασε την μπάλα. Έπιασε το σουτ. Την έστειλε στην δεξιά γωνία του Αθανασίου. Η Νίκη Μεσημερίου προηγείται με 3-1 του Οδυσσέα Κορδελιού. Μαρίγκο τώρα, Μαρίγκος για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Μπει με στην περιοχή και από τα πλάγια. Μαρίγκος τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας εκεί του Θέμελη και βγήκε out τελικά. Στη σέντρα απλό Μπακαρόπουλος. Μπακαρόπουλος βγάζει την προσενή παλιά για τον Ζαχαράκη. Ζαχαράκης τώρα και θα μπει με στην περιοχή. Ζαχαράκης πάντα προσπαθεί. Ζαχαράκης βγαίνει, διώχνει ο Αθανασίου εκεί και ελέγχει τώρα ο. Ενώ τώρα έχουμε τον Τσιάκο να χάνει την μπάλα. Λαγκίζος, Λαγκίζος βγάζει την παλιά απέναντι. Θα περάσει αυτή για τον Αγγελάκη τον Γιώργο. Το γύρισμά του μες στην περιοχή. Περνάει μπάλα εκεί. Ένα νέο σουτ και η μπάλα θα φύγει out. Το σουτ από τον Λαγκίζο. Η μπάλα σε out. Ζαχαράκης και Μπαλιού τώρα. Θα κερδίσει ο Ζαχαράκης. Ζαχαράκης τώρα. Ζαχαράκης εκεί. Ζαχαράκης θα μπει μες στην περιοχή απέναντι από τον Ανασίου. Το σουτ, η μπάλα out. Μπαλιού. Προς την παλιά η οποία έγινε το κόψιμο εκεί της μπάλας, έρχεται την κερδίσει ο Κόλκος. Κόλκος κάνει το δυνατό σουτ, κοντράρει μπάλα, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Λαζαρίδης νέο σουτ, διώχνει ο Θέμελης εκεί. Εστικτοδός θα λέγαμε και στη συνέχεια της φάσης έχουμε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Αυτά λοιπόν και με την μεγάλη νίκη της Νίκης Μεσημερίου από του Οδυσσέα Κορδελίου που δεν ήταν πολύ καλό σε αυτή την αγωνιστική. Σε λίγο θα έχουμε Θέρμη Αιάς και Ηλιούπολη Ολυμπιακός Κιμήνων και οι δύο ομάδες οι φιλοξενούμενες πήραν τα διάρια. Πάμε στη συζήτηση τώρα. Θα έχουμε αργότερα και κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Υπάρχουν παράπονα και από την Νίκη Ευκαρπίας για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή στο παιχνίδι μέσα στο καλοκόρι. Υπάρχουν κάποια θέματα. Για ένα απέναντι, μάλιστα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας συνηθίζει να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Και ήταν πολύ εκνευρισμένος. Είναι ένα παιδί, νομίζω, με ήθος που όταν μιλάει για διατησία, νομίζω ότι έχει δίκιο γιατί δεν συνηθίζει να διαμαρτύρεται. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και πρώτη φορά ήταν τόσο εκνευρισμένος. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και πρώην παράγοντες που έχουν πάρει. Δύο φορές χθες, μία φορά δύο σήμερα. Γενικά να δείξουμε, θα το δείξουμε, θα δούμε λίγο αργότερα. Ναι. Όλα αυτά ως για τον φίλο που λέει για τη Σύνδο χρειάζεται ένα σκέπαστρο. Όντως, στη Σύνδο χρειάζεται ένα σκέπαστρο, παιδιά. Εκεί δεν ξέρω, το γήπεδο είναι δημοτικό από ό,τι ξέρουμε. Θα πρέπει ο Δήμος άμεσα να το δει το θέμα αυτό λοιπόν. Και να ρίξει και ένα φράγκο εκεί για το σκέπαστρο και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα τώρα που ο κόσμος πηγαίνει
δεν έχει που να κάτσει. Και βεβαίως το ίδιο και για τη Θέρμη που το έχουμε πει πολλές φορές στη Θέρμη. Αν είναι δυνατόν τώρα ολόκληρη Θέρμη, ο πιο πλούσιος Δήμος λένε στην Ελλάδα ότι είναι ο Δήμος Θέρμης. Έτσι, αυτό υπήρχε και υπάρχει νομίζω λόγω και του καζίνου, με τα πιο πολλά έσοδα δηλαδή, και όμως δεν κάνουν ένα σκέπαστρο. Δεν ξέρω και ο Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει μια κίνηση. Λοιπόν, εγώ δεν έχω. Θα δείξει σύνδο, δεν έχουμε σύνδο, έτσι. Ναι. Όσο για την υπόθεση του Γιώργου του Τσουκαλίδη, υπάρχει κάτι για κάποιες επιλογές του ιδίου του Τσουκαλίδη στο παιχνίδι του Εργοτέλη με τον Αστέρα. Κάτω επίσης και σε ένα παιχνίδι νέων τελευταία. Για κάποιες επιλογές του Τσουκαλίδη του Γιώργου, έτσι λένε κάποιες πληροφορίες. Τώρα είναι θέμα προπονητή καθαρά. Έχει σημασία το αποτέλεσμα στους νέους. Δεν ξέρω τι έχει, πάντως όλα. Λοιπόν, όσον αφορά και τη Μαλακοπή, θα το πούμε τώρα, ένα λεπτό για να τελειώνουμε. Εντάξει, ο Γιάννης ο Βλάχος είναι αυτός που πλέον το ξέρουμε όλοι, το έχουμε πει όλοι, το εγγράφτηκε στο Φυλαγώνα. Θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή άτυχη του Γιάννη του Βλάχου, μια στιγμή που πιστεύω ότι δεν είχε λόγο να την κάνει, από την ώρα που ήταν μια φάση στο κέντρο του κηπέδου και σε ένα μάτς που 22 λεπτά δεν είχε κάτι. Σίγουρα ο Γιάννης ο Βλάχος το μετάνιωσε, ζήτησε συγγνώμη στον κ. Στατζαλίδη, από ό,τι ξέρω, ζήτησε συγγνώμη στον κ. Κατσάλου σε μένα. Από εκεί πέρα γράφτηκε στο Φυλαγώνα, ήρθε αστυνομία και έγιναν τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και το Φυλαγώνα, δεν μπορώ να καταλάβω πως λείπει και για ποιο λόγο το πήρανε και για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το σκηνικό με το Φυλαγώνα. Να ταλαιπωρηθούν οι αρχηγοί των δύο ομάδων, να ταλαιπωρηθούν οι παράγοντες των δύο ομάδων και όλοι, και να φύγουν στις 8.30 ώρα ακόμα και ο διαιτητής για να ξαναγραφτεί το Φυλαγώνα, να φάνε πάλι στην αστυνομία για να γίνονται καταθέσεις για τακτηρικά αποτυπώματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πρέπει οι Μαλακοποί, οι υπεύθυνοι της Μαλακοπής, να βγούνε να πούνε κάποια πράγματα. Η σιωπή δεν είναι καλή. Πρέπει ο Γιάννης ή ο Χάρης, γιατί άλλους δεν ξέρουμε, πρέπει οποιοδήποτε να βγει να πει κάποια πράγματα. Άστε. Γεια σου, από εκεί και πέρα, ούτε αστυνομοί είμαστε, ούτε αυτό είμαστε. Αλλά επαναλαμβάνω και το πρέπει να βγουν να πούνε κάποια πράγματα. Τελικά μήνυση έγινε κατά γνώση. Έγινε, δεν είναι μόνο το. Έγινε. Το βράδυ ήταν, λέει, ο διαιτητής ήταν στην ασφάλιση, στην αστυνομία. Στον αστυνομικό τμήμα, ναι. Και η νομική υπηρεσία επενεύει και ξέρω εγώ. Επενεύει, ναι. Επενεύει. Και να σου πω και κάτι. Ότι καλά που. Εντάξει, σαν καρδιά φυσικά δεν υπάρχει θέμα. Η φιλοξενία ήταν άριστη. Αλλά άμα δεν ήταν οι παράγοντες της καρδιάς, ο κύριος Αγκαθαγγελίδης, να πούνε το διαιτητή, να γίνει το μάτς, θα φύγει ο διαιτητής και θα χαμάλα. Θα χαμάλα. Και κάπου να πούμε και κάτι για να τελειώνουμε. Ότι ο Γιάννης είναι ένα παιδί φιλός, είμαστε ίδια ηλικία. Για κάτι που δεν υπάρχει και για κάτι που ήδη οι παίκτες, γιατί πλέον έχουν αλλάξει καταστάσεις. Οι παίκτες πλέον, επειδή είναι φοιτητές, είναι σπουδασμένοι, δεν τα θέλουν αυτά. Το ξέρεις ότι πόσες φορές σε μένα οι παίκτες της Καρδίας τα θεωρούν καρικοστρίκα, άμα πρέπει να αναμαλώνουν. Έχουν αλλάξει πλέον το επίθετο. 22-21 χρόνια. Ναι, το επίπεδο. 22-21 χρονών, 20 χρονών, δεν θέλουν να βλέπουν τέτοια πράγματα. Ακόμα και οι παίκτες της Μαλακοπής δεν αγχωνιέται. Δεν τους αρέσει. Ωραία. Αλέκο, ωραίο που κάμισο. Θέλω να μας πεις αλήθειες. Αλέξανδρε, για πες το φίλο τώρα, πες αλήθειες. Τι εννοεί, γιατί για ποιο απ' όλα. Δεν ξέρω. Εγώ ήρθα να μιλήσω για τη δόξα Ριτζικίου, γιατί ήρθα να εκπροσωπήσω τους συμπαίκτες μου. Αυτό αλήθεια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι. Πόσα γκολ έχεις βάλει. Έχω παίξει στο πρωτάθλημα 12 αγώνες και έχω 18 γκολ. Ισόλογα. Αλλά τα γκολ είναι χάρη στους συμπαίκτες μου και τις μαγικές άσεις που μου δίνουν. Ποιος ήταν πιο καλές παλιές. Ο αγαπημένος μου και φίλος και συμπαίκτης με τις περισσότερες ασίστ είναι ο Πέτρος Κωστίδης. Αν και ο αδερφός του ο Στράτος που είναι το παιδί θαύμα, γιατί είναι 35 ετών και τρέχει ακατάπαυστα, λες και είναι 20χρονος. Όχι απλώς τρέχει πολλά χιλιόμετρα, είναι 35, αλλά τα τρέχει και σε σπριντ. Δηλαδή είναι εξωπραγματικό αυτό που κάνει. Και το αποκαλούμε το παιδί θαύμα και είναι χαρά μας που τον έχουμε. Όπως είναι χαρά μας που έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες σε αυτήν την ομάδα, όπως τον αρχηγό μας τον Κώστο Λαμπάκη,
που είναι ένα στόπερ πολυτελείας, θα έλεγα, για τα αριστερικά γήπεδα. Ο Μαυρομαθίδης. Το Μαυρομαθίδη, το Γιώργο, που είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και κάτοχος. Πόσο χρόνο είναι ο Μαυρομαθίδης? 24. Μάλιστα. Είναι και προπονητής, είναι κάτοχος UEFA Β, όπως και εγώ. Έχουμε τον Στέφανο τον Γιώργο, που έπαιζε πέρυσι στον Ηρακλή Αμπελοκήπων, γάμα εθνική, που έχει παίξει στο Κύπρο Β' εθνική, γάμα εθνική. Δεν θέλω να ξεχάσω, πραγματικά έχουμε γύρω στους 18 εξαιρετικούς παίχτες. Έχουμε τον Αμανατίδη, τον Γιάννη, ένα πολύ καλό στόπερ. Τουλιάς. Έχουμε τον Τουλιά, πολύ ποιοτικός. Έχουμε τον Μουταυτσί. Θέλω να δώσω περαστικά στον Μουταυτσί, γιατί είχε έναν τραυματισμό, έπαθε ένα λαφρύ διάστρεμα. Να πω να γυρίσει όσο το δυνατόν γρήγορα κοντά μας. Είναι ένα σταύρος μπροστά, είναι παρτενέρ μου στην επίθεση. Έχω ξεχάσει κάποιον. Τον Ισχυρόπουλο, τον ξέρεις. Τον Ισχυρόπουλο έχω ξεχάσει. Κι αν τα ξέρεις. Είναι το παιδί. Πες τα σύρεμα και τους ξέρεις όλα. Όχι, θέλω να πω για τον Ισχυρόπουλο και για τον Κλάδη. Είναι δύο παιδιά πολύ νέα. Τώρα ξεκίνησε γι' αυτό. Είναι δύο παιδιά που δίνουν πολύ ενέργεια στην ομάδα. Και... Ο Κλαδάκης. Ο Κλαδάκης είναι ένα παιδί που ως φορές... Αλλαγή γίνεται συνήθως. Είναι μεταξύ εντεκάδας και πρώτης αλλαγής. Έχω στο πει ο Ηλίας, αλήθεια. Ηλία. Αλλά πάντα αποδίδει πολύ καλά όποτε του δίνεται ευκαιρία. Εντάξει, σε μια τέτοια ομάδα όταν έχεις τόσους παίχτες πρέπει να τους διαχειρίζεις κατάλληλα. Να παίρνουν όλο τον χρόνο τους, ανά στιγμή όταν έχεις κάποια έλλειψη να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ας πούμε τώρα που έχουμε το πρόβλημα του Κώστα, του Μουταυτσί με τραυματισμό, υπάρχουν λύσεις, όπως και στον... Μουταυτσίς είναι επίθεση, έτσι είναι, ναι. Στην επίθεση. Παίζουμε συνήθως με δύο. Πώς έτσι προέκυψε όλο αυτό? Κάνετε καλή χημεία, δηλαδή. Ανακαινήθηκε το Ξαρετικείο, επειδή τα τελευταία χρόνια την είχαμε συνηθίσει μεν και στη Β' κατηγορία, αλλά να παλεύει να σωθεί. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και έχουν μπει, που ξεκίνησε από πέρυσι. Ναι, έχουν μπει καινούργια άτομα στη διοίκηση. Βοηθάνε, έχει παραμείνει ο Σούλης πρόεδρος. Τον πλησιώσαν εργατικοί άνθρωποι δίπλα του. Μαυρουδής είναι. Πριν από 5 χρόνια μας είχε τάξει ένα τραπέζι, ακόμα το κάνει. Τον έχουν πλαισιώσει δίπλα ο κύριος Ενταλίδης, που είναι ένας εξαιρετικός εργάτης για την ομάδα, ο κύριος Ταλιαδούρος. Με τον Νικήτα του Μπισά, τον Παλέμακο. Το ξέρω, ναι. Του Ριτζικίου, τον Κλαδάκη, τον μπαμπά του Βαγγέλη. Μπιτό, ένας Μπιτόπουλος εκεί. Έρχεται, βοηθάει. Είναι λίγο... Έχουμε ζεστάνει τον κόσμο. Έρχονται, μας βλέπουν, γιατί προσπαθούμε να έχουμε ποιότητα, να δώσουμε θέαμα. Το προπόνησε εκεί πάνω στο βουνό, έτσι. Στο βουνό και στο Δελασσάλ κάτω, στο πλαστικό. Εκεί έχει ωραίες κερκίδες, έχει η Ηλία. Γενικά γίνεται μια καλή προσπάθεια. Το γήπεδο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Το έχω δει. Τώρα προσπαθούμε να το προστατεύσουμε, να το βελτιώσουμε. Μόνο που για να πας εκεί. Ένα που θέλω να πω. Ένα που θέλω να πω, ότι η εξαιρετική δουλειά που κάνει ο κύριος Αλεξανδρίδης, ένας παράγων, ο κύριος Αλέκος, που τα δίνει όλα για την ομάδα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Ναι. Από μπογιατζής μέχρι τα πάντα κάνει. Είναι δίπλα μας και μας βοηθά πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο. Εσείς έχετε ανθρώπους. Εμείς στη διοίκηση είναι τρεις. Ο πρώτος ο Γιάννης ο Γαριφάλου, ο Θεοδόσης ο Κοτούλας και ο Στέλιος ο Κρίκος. Αυτή τίποτα. Κρίκος, ξέρεις. Τι, πατέρας του παίχτη. Ναι. Όχι, δεν παίζει για αυτό το παιδί, το αξίζει. Αυτό το υπονοούμενο για εκεί πήγε. Πολύ τρέλα πρέπει να έχει ο Κρίκος. Όχι, πολύ καλός είναι, πάρα πολύ. Πολύ τρέλα εννοώ. Ο παπάς ή ο γιος. Ο παίχτης δεν είναι, καλή την έννοια. Εσύ λες τον άλλο που είναι στα Αλαγενά που πήγε τώρα στο τέτοιο. Όχι εκείνο, ρε. Αυτό είναι το δικό σου. Πολύ καλός είναι, όχι. Καλός είναι. Και εκείνο κάποιος στα Αλαγενά, αδέρφια είναι. Αδέρφια. Αλήθεια, το καπελάκι της άφησης. Εδώ το χορεύουμε το Κωνστάκι. Μα δεν το χορεύουμε. Κάτσε εσένα, λέγε Τερβισιάδη, εσύ τον πες από την Κρίνη, του κότς, πες μας λίγο για την τριάδα, λέει Φωτιά, Τερβισιάδη, Σπανό και Παπαδόπουλο. Κάτσε, δεν τον βάζει, Τερβισιάδη τον έβαλες.
Έπαιζαν, πώς. Όχι, προχθές στην προηγούμενη παιχνίδι δεν τον έβαλε. Έπαιξε και αλλά τραυματίστηκε στο ζέσταμα και ήρθε ο Καλύκος μετά και πολλά χρόνια. Γι' αυτό είδες. Παρακολουθώ, μην νομίζεις. Δεν το... παρακολουθείς, αλλά με διέκοψε τώρα. Πρόκειται. Α, ναι, να, πού είναι ο Ηλίας, γιατί τώρα ο Ηλίας μιλούσε μια ώρα και έλεγε 10 παράγοντες. Αυτό είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Έτσι, με 10 παράγοντες άκρη δεν βγάζεις. Εμείς έχουμε τρεις και έχουμε ήσυχα το κεφάλι μας, να ξέρεις. Αν υπάρχει καλή επικοινωνία. Και καλές σχέσεις να μαθαίνει ο Ηλίας πρέπει να έχει με τον ταμεία, με κανένα άλλο. Η γυναίκα είναι ταμείας. Γιώργο, κανονικά, εσύ Ηλία. Κανονικά, ε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ πληρώνεις κανονικά. Κανένα παράπονο. Κανένα παράπονο, ναι. Άψογη. Ο Γιάννης στο Καρυφάλου καταρχάς είναι άνθρωπος. Όλα και οι τρεις που ανέφερα είναι. Ήταν δεκάρι στον Άο Καρδίας. Και τώρα παίζει στους Παλέμαχους, το ξέρεις. Ναι. Αλλά έκανε ένα τόπιμα προχθές, έδιωξε τον προπονητή γιατί φάγανε 7 γκολ και έδιωξε τον προπονητή. Το μάθες. Ο Γιάννης. Ναι, στους Παλέμαχους που χάσανε. Τον έδειξε τον προπονητή. Καταρχάς, ο Γιάννης του ξέρω τη φιλοσοφία που έχει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δύσκολα να φύγει από προπονητή γιατί δεν το διώξει εύκολα. Στου Παλεμάχου θέλω ρε παιδί. Του Παλεμάχου θέλω. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν. Μια και το λες στην περιοχή σα είναι και ίδια τη γνώμη ήθελα. Αυτό το φίλιερο που κέρδισε ρε παιδί με τα Λαγινά 7-1. Άσχετα τώρα είναι αλφα κατηγορία. Πώς το βλέπετε έτσι. Κοντά κοντά. Άσχημο για τα Λαγινά έτσι. Ναι, εντάξει. Διαβάζουμε ότι φεύγουν και πολλοί παίχτες όπως από εκεί, φίλε. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Κάτι άλλο. Γιατί δεν είστε στον ίδιο δηλαδή το Ρετζίκι και το Ζεστοχώρι είναι δίπλα. Οι αντίπαλες ομάδες δεν αντέχαν να ανεβαίνουν δύο φορές στα βουνά. Και μας χωρίσανε, κατάλαβες. Βάλαν το χρυκιάδι να ανεβαίνουμε πιο ψηλά εμείς. Μα είναι παράξενο πράγμα. Τα κάνει πολύ εντύπωση. Έπρεπε να γίνουν περίπου εισάξιοι όμιλοι. Γι' αυτό το λόγο. Α, μάλιστα. Ο διαιτητής που έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι γιατί φοβήθηκε και ο παρατηρητής να τιμωρηθούν παραδειγματικά ήταν έσχος για την Α1. Πέναλτι έδωσε υπέρ της μαλακοπίστευσης πέναλτι, ναι. Δεν θέλω εγώ, εντάξει τώρα. Εντάξει, τώρα φάει διαιτητή να ασχολείται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν σου είπα κάτι. Μάλιστα. Εσείς θέλετε να ρωτήσω κάτι, ζήτησε κανείς από εσάς για τον όμιλο να είναι στον τάδε όμιλο? Όχι, πιστεύω ότι οι άνθρωποι της Ένωσης τα βάλανε κάτω και θεωρώ ότι θέλουν να είναι ισοδύναμοι. Με την ίδια λογική έπρεπε να είναι και τα Μετέωρα. Με το Ρετζίκι, άμα χρησιμοποιούμε αυτή τη λογική. Έπρεπε να γίνει. Τα μετέωρα που θα γίνει καβάλαν σε αυτό το χώρο, τα μετέωρα που είναι. Εντάξει. Από εκεί πέρα μετά έπρεπε κάποια άλλα χωριά που είναι το Ηράκλειο, που είναι σε εμάς, κάπως αλλού να μπουν. Αυτό μάλλον πήγε. Πιστεύω ότι ήθελα να δώσουν και ενδιαφέρον και στη β' κατηγορία. Αυτό καλό. Άμα ήταν μαζί στον ίδιο όμιλο. Προφανώς ο άλλος όμιλος θα ήταν. Ναι, αλλά Ιορδάνη, πολλοί λένε ότι εντάξει, λέει, με το Ζωστοχώρι, με το Ρετζίκι, λέει, να παίξεις. Άρα έχετε πιο εύκολο πρόγραμμα σαν ενώ ήσταν μαζί, θα υπήρχε μια κόντρα. Τώρα βλέπουμε το Ρετζίκι, δεν μπορεί να το κοντράρει κανένα. Δεν μπορεί να το κοντράρει κανένα το Ρετζίκι. Σε πώς θα φαίνεται. Αφού φαίνεται. Που ξέρει να είναι δυνατές οι ομάδες και να είναι πιο δυνατές το Ρετζίκι. Που δεν ξέρει να. Πού είναι θέμα ομίλων. Γιατί θα φεύγουν τα μηνύματα, δεν μπορούν να δουν τα μηνύματα. Τώρα τι έχετε να πείτε για Ζαφυρόπουλο, τα κάνει επίτηδες. Δεν θέλω ούτε. Αυτό πραγματικά δεν το σχολιάζω. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι το κάνει επίτηδες, θα είναι δυνατόν. Όχι. Όσον αφορά και το προηγούμενο μήνυμα, θέλω να πω ότι το πέναντι ήταν αυστηρό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκε και τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν αυστηρό. Καλησπέρα κύριε Ροδάνη Χολίδη από Μάριο Ζαφυρόπουλο. Φίλος είναι ο Μάριος. Ναι. Ξέρω ποιος σας λέει αυτό. Τον εύχομαι καλές γιορτές. Ναι. Από Μάριο Ζαφυρόπουλο λέει. Ο ίδιος το στέλνει. Μάλλον πιθανόν το στέλνει ο ίδιος. Εντάξει. Δικαίωμά του παιδί. Τον ευχαριστώ πάντως. Δεν τον προσωπικά δεν τον κατηγορούμε. Απλώς οι ομάδες λένε και είμαστε αναγκασμένοι να. Λοιπόν. Το ότι εφόσον είναι γεωγραφικά κριτήρια σε αυτό που είπε ο Μάκης. Ναι. Το Ρετζίκι με το Ζωστοχώρι. Έπρεπε να ήταν μαζί, έτσι, όταν είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Από εκεί πέρα τώρα δεν. Όταν τα λέω εγώ, μετά. Μετά τα καταλαβαίνεις. Το Ζωστοχώρι ανήκει στην Πηλαία, Χορκιάτη, Δήμο. Εμείς ανήκουμε στην Νεάπολη Σκιώνα. Γι' αυτό βάλαμε και την Νέα Πηλαία εκεί, στο Ζωστοχώρι. Βέβαια, θέλω να πω κάτι, ότι ο Ηλίας το καλοκαίρι. Ο Πονδιακός Πολυεδρείο πού υπάγεται? Στο Λαγκάδα. Στο Λαγκάδα. Παίζει μαζί σας. Ναι, και η νίκη Ηρακλείου. Και το Ηράκλειο, λέω. Και η Κρισιά.
Γιατί η αρετή. Αρετή. Ξέρεις που είναι αρετή. Πώς δεν ξέρω. Πήγαμε. 06. Πόση ώρα πήγαινε. Πήγαινε, πήγαινε. Είδες που ήτανε. Πώς βρήκατε, κατηρήκατε, γιατί είχατε εδώ τον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Κώστα, άμα μιλάμε συνέχεια. Ναι, εγώ δεν πρόλαβα. Εσύ μιλάς τόσα. Εγώ μιλάω πάλι. Καλά. Κλειτάρι λέει στον ακουριό που καρδέψει ψηλά. Δεν είχε κάμερα στο μάτι. Αυτά πάτησε. Μα γι' αυτά πάτησε. Η κάμερα ήταν άλλο πράγμα. Κάτω τηλέφωνα πήραμε για, για κάμερα. Το Κωστάκι δεν έγινε. Για κάμερα. Αν για μπορούμε, κάμερα, κάμερα δεν έγινε. Έτσι. Α, εντάξει. Τι κάτι ήξερες. Ξυπνάδες τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Κάτι έλεγε Σιλία. Ο Κώστας κάτι. Ναι, ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι είχαμε μιλήσει και με είχες πει ότι θα πάμε για πρωτάθλημα και δικαιώθηκες. Εντάξει. Βέβαια δεν το πήρες ακόμα. Λία, μην μιλάς για πρωτάθλημα, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Και είσαι τυχερός που όταν έχουμε αγωνιστεί και την επόμενη, να ξέρεις. Εγώ γι' αυτό ήρθα τώρα. Επειδή έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι Χριστουγιά, μου το έχουν δει. Να το κι άλλοι. Προχτές ήρθε η Αυγή και άλλοι το λένε. Ωραία. Να μην εφόσον το λέει. Ειδικά ξέρω, δύο προπονητές το βγάλαν. Δύο συναδελφίστες. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Ήρθε ο Γκούνιος, ο Γκούνιος από το Κολυσσικό. Από τότε που ήρθε ο Γκούνιος, έτσι. Από τότε που ήρθε ο Γκούνιος, σε σχεδόν κάθε αγωνιστική ένα γκολ δύο. Ένα γκολ δύο. Δεύτερη μήνανε. Ναι. Κάναν το ρεπό και μείναν δεύτερη τώρα το Κολυσσικό. Και τι σημασία έχει αυτό, λέει. Και το ρεπό ήταν το. Έχει αρκετό καιρό, έχει αρκετό καιρό. Ήρθε προχθές σε Αυγή, κέρδισε η Αυγή. Ήρθαν τα κείμενα, κέρδισαν τα κείμενα. Θέλω να σου πω, δεν ισχύει αυτό που λένε τώρα αυτοί οι ξένοι. Πώς είχε αυτό το τερμάκι. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Εσύ φοβόσουν να μην έρθει γιατί μην χάσει. Για να μην ειλικρινήσω, ο πρωταθλητισμό προέκυψε. Στάσου, 9 Ιανουαρίου έχουμε καιρό. Μια χρονιά δεν ήρθε. Με ποιον παίζει τώρα, πες μου, με εθνικό μετεώρον ή τούμπα. Με καρατάσου. Καρατάσου. Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να καρατάσω. Αλλά εντάξει, είναι χαμηλά ο καρατάσος. Εσείς με ποιον παίζετε τώρα? Με πολιτεία. Και 17 Ιανουαρίου είναι το μεγάλο. Πολιτεία, εντάξει, 17 Ιανουαρίου είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Ισχυλό. Ναι. Δεν είδες που το ξέρω. Πάμε, Κωστά. Έχουμε και το κύπελο. Πιο μπροστά έχουμε το κύπελο. 6 Γενάρη. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα. Ποιος θα βάλει ψωμά λεφτά του χρόνου στην Αλφα, άσε που εσύ μπορεί να φύγεις. Βέβαια αυτό ο κακοπροαίρετο. Σε διώξα κιόλα, Ηλία. Υπάρχει περίπτωση, αν ανεβεί ομάδα, έτσι. Να πω κάτι. Αυτό τώρα. Και πέρυσι λέγανε, γιατί και πέρυσι την ανεβάσαμε την ομάδα, έτσι από γάμα κατηγορία. Υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, όπως είπα. Μήπως μπορεί, παιδί μου, να συζητήσει. Να πω κάτι. Σε μια άλλη ομάδα. Και πέρυσι με ζητήσανε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά όταν εγώ έχω δώσει το χέρι και έχει γίνει ένας σχεδιασμός. Έχουμε και συμφωνήσει, έχει γίνει ένας σχεδιασμός με τους παράγοντες εκεί του Ριζικίου. Με στόχο φυσικά του πρωταθλητισμού. Και όχι, και δεν είναι και το απόλυτο, έτσι. Εμείς θέλαμε να παίξουμε στο ποδόσφαιρο, να βοηθήσουμε νέα παιδιά, που αναφέρθηκε για τον Πισά. Ο Πισάς είναι 2.000 γεννηθείς που έπαιζε προχθές βασικός. Ναι. Λεφτά ποιος βάζει, ο Μαυροδισμένος βάζει. Ποιος γιατί βάζουν και άλλοι. Δεν υπάρχουν λεφτά, παιδιά. Τα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά. Εκεί το κρεοπολείο βάζει τίποτα. Το κρεοπολείο, ποιο κρεοπολείο. Εκεί, στη Λαδόκουλα, εκεί. Δεν υπάρχουν λεφτά. Που τρώει, έτρωχε. Λοιπόν, πάμε γεμάτο είναι εκεί. Τι σημασία έχει. Ο Πάπης δεν λέγεται. Ό,τι, Μιχάλης. Μιχάλης. Ό,τι προκύπτει είναι από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι οι ακαδημίες που είναι ανταποδοτικό αυτό που κάνουν, δεν βγάζουν κέρδος, είναι μέσα στην ομάδα μένουν τα χρήματα. Και οι παίκτες πληρώνονται από τα παιδικά και παίρνουν μπάλα στην ομάδα. Οι παίκτες τα δουλεύουν τα χρήματα. Κατάλαβα τι θες να πεις, αυτό είπα. Πώς τα χρήματα δεν παίρνει κανένας, όλοι οδηπορικά παίρνουν να μπορούμε. Όχι, κατάλαβα τι... Μπορεί να βάλω μια αντιλία γιατί ήρθαν από κάτω και φωνάζουν, θέλουν να δουν κάποιους αγώνες. Ήρθαν από κάτω και μας χτυπάνε, είδατε, μας κάνουν οπωσδήποτε να παίρνουν. Λοιπόν, όσο για σένα, δώσε χαιρετίσματα, λέει, στον Χολίδη, λέει, από τον πρόεδρο, λέει. Το χρόνο μαζί μου θα είναι, λέει, στην ομάδα που ετοιμάζω. Καλώς γιορτές σε όλους. Παλεμάχους εννοεί. Ναι, γεια σας παλεμάχους τώρα. Παλεμάχους εννοείται. Μαζί μου δεν είπε. Ναι. Παλεμάχους εννοεί. Αφού σε είπα ότι είσαι προπονητής.
Ναι, όχι, θα φύγει το χρόνο. Ξέρω εγώ, φταίει τι κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εικόνα, γιατί θέλουμε να τελειώσουμε την Α1, να τελειώσουμε και με την Θέρμη και Ηλιούπολη. Να δείξουν Παωνέα, Στραπίδα, Τροποτάμου, Μεσίβρια, Ωραιόκαστρο με Μεσαίο, πάρα πολλά παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα. Πολύ καλή συζήτηση βέβαια, βλέπετε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και όλοι μετέχουν, ο Κωστάκης βρήκε την υγειά του τώρα, αρχίζει τα μπλα του. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι ράδι μου, έχουμε εικόνα προς τα έτσι. Θερμαϊκός Θέρμης, Αίας Ευόσμου, τελικό αποτέλεσμα 1-3. 1-3. Πέτρο, πρωταγωνιστική του δεύτερου γύρου για την Α1 κατηγορία και ο Θερμαϊκός Θέρμης υποδέχεται τον Νέα Ευόσμο. 2-3 και το σούτ στα σώματα μέσα στην περιοχή δεν απομακρύνει την μπάλα. Πέφτει ο τερματοφύλακας εκεί ο Παλαβράκης, καλού κακού, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξικάθο δοκάρι της εστίας του. Κερδίζει τις κόντρες, κάνει και το σουτ, πέφτει και μπλοκάρει ο Παλαβράκης. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε Σχιαντρόπουλος και Φινικόπουλος, ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίχτες της Θέρμης από αριστερά. Φινικόπουλος θα εκτελέσει σε κόρνερ ο Σταυρίδης. Τρόκας. Δύο γεμίσμα της μπάλας στην περιοχή για τον Λεπτοκαρίδη με γροθιές ο Σταυρίδης όπως όπως το σουτ, η μπάλα out. Ξανά για το Φούσκα. Φούσκας περνάει, δοκιμάζει και την κάθετη πάσα για τον Ιωαννίδη. Τέτα τέτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση για την Θέρμη να ανοίξει το σκορ με τον Ιωαννίδη που βρέθηκε τέτα τέτ απέναντι στο Σταυρίδη. Επίσης τόσο την μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ευόσμου. Το κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα. Σέντρα. Συνεχίζεται το σουτ. Η μπάλα στα σώματα. Στη συνέχεια από το Φινικόπουλο. Out. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους. Κερδίζει τις κόντρες ο Τσόχας απέναντι στον τερματοφύλακα. Μία ανατροπή. Μπάλα είναι κόρνερ. Αγκλέσεις. Συγκλίνει. Γιαννακίδης. Μαλλιά δεν υπάρχει offside. Τέτα τέτ. Το 0-1 με τον Αγκλέση που βρέθηκε εκεί απέναντι στον Παλαβράκη. Πλάσαρε στο 1-2 και έκανε το 0-1. Λίγο πριν την δεν μαρτυρίζει κάποιο χέρι, δεν υπάρχει τίποτα. Το σούτ από μακριά, ψηλά πάνω από την αστεία του Σχιαντρόπουλου το σούτ. Λεπτοκαρίδης, Σχιαντρόπουλος έξω από την περιοχή, συνεργάζονται δύο παίκτες της Θέρμης με το Λεπτοκαρίδη να κρατάει, δοκιμάζει και το σούτ αδύναμο στα χέρια του Σταυρίδη. Τρέχει, πιέζει και καλύπτει με το σώμα ο Παπαδόπουλος προσπαθώντας να πάρει κάτι. Δεν έχει βγει η μπάλα. Παπαδόπουλος πέφτει κάτω. Διαμαρτυρίες για κάποιο πέναλτι. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα με τον Φινικόπουλο. Η Θέρμη σοφαρίζει σε 1-1 στο 60. Ο Έας τώρα στην επίθεση. Σπάσιμο της μπάλας, Παλαβράκης από κοντά, η μπάλα στα δίχτυα, σέντρα δείχνει ο διαιτητής, 1-2, 1-2 παρά τις διαμαρτυρίες για φάουλ στον τερματοφύλακα. Παλαβράκης εκεί δείχνει να έχει χτυπήσει και ο παίχτης του ΟΕΑ. Γεγονός είναι το 1-2 στο 71. Στήθηκε το τείχος, ο Σιγαντρόπουλος είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, ένα φάουλ που κέρδισε ο Χαλιμπάκης για την ομάδα της Θέρμης. Σκιαντρόπουλος εκτελεί μπάλα στο τείχος σε δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα out. Ευτυχά του δεν υπάρχει φάουλ. Και η μπάλα φτάνει στον Αγγλέση από αριστερά. Έχει χώρο αυτός. Κρατάει την μπάλα τώρα, θα κάνει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι δεν απομακρύνεται η μπάλα. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Σέντρα που γίνεται το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-3. Ο Αίας Ευόσμου κλειδώνει τη νίκη. 7 λεπτά θέλουμε ακόμη για τη λήξη. Με το σουτ αυτό κάνει το 1-3. Αυτό.
Αυτά λοιπόν και την νίκη του Έντα μέσα στην Θέρμη. Ίσως δεν την περίμενε κανείς. Ήταν έκπληξη για πάρα πολλούς και για, μάλλον για όλους ήταν έκπληξη αυτή η νίκη. Ο Έντας που κάνει τέτοια ΠΑΜ, παρότι έχει κάνει ΠΑΜ, έτσι έχει και τις παπαλά, και ήταν μια νίκη, εντάξει, και η Θέρμη στη σκουστικότητα. Από εκεί πέρα για το Λάμπρο ξέρουμε τι έγινε. Από εκεί ξέρουμε η Θέρμη, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινώσει κάποιος εκτός του Αρχοντίδη που ανακοινώθηκε, θα ανακοινώσει κάποιες μεταγραφές μέσα τη βδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Γάμα Σίγμα Ηλίουπολης Ολυμπιακός Κιμήνων. Εκεί στο τέλος θα δείτε και ένα μπέναλτι, το οποίο το επιλέξαμε και αυτό για να το σχολιάσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Ναυρατζόγλου από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης, πρώην πρόεδρο. Ένα μπέναλτι που δόθηκε στο τέλος, σφίριξε ο κύριος Μιλιάδης. Το έχουμε επιλέξει στο 0-3. Εμείς δεν και 0-5 να ήταν και 0-1 και 0-0. Πάλι, άμα θα το είχαμε, το βάζαμε. Λοιπόν, το σφίριξε τώρα. Όχι, εντάξει, 0-3. Ένα ρωτάμε τότε του διαιτητέ, αλλά ο Σαμάνας λέει ότι άμα είναι 0-3 δεν δίνεται πέναλτι. Όχι, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε όταν είναι 0-3-0-4. Πάντω τα κείμενα ανεβαίνουμε. Σωπά. Επικίνδυνα. Επαναπληκτικά. Δεν καθόλου. Μόνο καρδία. Δεν βλέπει. Μόνο καρδία βλέπει. Τρία παιχνίδια εδώ εγώ. Πάμε λίγο να το δούμε και επανερχόμαστε. Ένα ανακτήριο λάκτισμα λοιπόν και η ομάδα των Κιμήνων στην πρώτη κατεβασιά που λέμε, στην πρώτη για τον Θεοδωρίδη, θα κάνει ο Θεοδωρίδης για τον Παντελίδη, Παντελίδης, ο Ζαθήνα μπει μέσα, θα κάνει και τη σέντρο Παντελίδης, μόνο στο εκεί ο Τζίμας και παρατρίχα να γίνει το γκολ, την τελευταία στιγμή θα διώξει η άμυνα της Ηλιούπολης. Για τον αδερφό του, σε βρετής αφήνει την μπάλα όμως ο Τάσος. Με το Σαλακίδη θα βγει ο Σαρεγιανίδης, Σαλακίδης μόνος εντελώς και 0-1. Σαλακίδης και 0-1 για τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Έκανε έξοδο ο Σαρεγιανίδης, δεν θα μπορέσει όμως, θα πέσει μπάλα κάτω από τα πόδια του. Κερδίζει και την κόντρα ο Παντελίδης. Για να δούμε τώρα, ο Παντελίδης μπαίνει μέσα στην περιοχή, Θεοδωρίδης και 0-2. Θεοδωρίδης και 0-2 μέσα σε λίγα λεπτά. Σοκ για την Ηλιούπολη. Ανεπάντεχο. Τώρα. Παντελίδης. Σέντρα για τον Θεοδωρίδη. Πάνω στην αγκαλιά του Σαρεγιανίδη. Παντελίδης. Σιρτά για τον Τζίμα. Παντελίδης και πάλι. Πίσω η Σέντρα. Σαλακίδης πάνω στη φάση τελειώντας θα διώξει. Δασκαράκης Σέντρα πίσω, πήδηξε πολύ ψηλά ο Τσεβρετζής, θα πάρει και την κεφαλιά. Κατσιγιάννης, Τσεβρετζής, θα κάνει τη Σέντρα, εκεί κοντά ήταν, φωνάζει εκεί ο Παπατζίκος για ένα μπέναλτι και λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 0-2 από το 14 για την ομάδα των Κιμήνων, ευνηδίασε την Ηλιούπολη. Όλα έτοιμα λοιπόν, ένα αρκετή λάκτισμα και δεύτερο ημίχρονο. Κατσιγιάννης όχι, δεν θα κάνει σέντρα, θα κάνει το 1-2 τώρα. Κατσιγιάννης θα κάνει τη σέντρα τώρα, από εκεί ήταν μόνος του και ο Παπατζίκος, κανείς δεν ακολουθεί από την άλλη μεριά και πάλι. Παντελίδης ελέγχει, θα χάσει την μπάλα Παντελίδης, όχι με φάουλ κανονικά τότε. Για να δούμε, Κόβλακας καθυστερεί, αντί να κάνει το σουτ κατευθείαν, τώρα Τσακίρης, καλό το σουτ του Τσακίρη, παρά λίγο. Με τα ψυχολογία ήταν με τα κείμενα. Κατσιγιάννης κόβει πολύ ωραία. Κατσιγιάννης μένει στην περιοχή. Κατσιγιάννης θα κάνει και τη σέντρα για τον Παπατζίκο. Ψηλά ήταν. Τώρα κατευθείαν ο Παπατζίκος παρά λίγο να γίνει τον γκολ. Τα κείμενα γιατί στο δεύτερο μήκο ακόμη δεν βγήκαν μπροστά. Πέρασε ο Παντελίδης. Παντελίδης πάντα και επικίνδυνα κιόλα και θα κάνει το 0-3. Παντελίδης και 0-3. Την πρώτη ομάδα του στην πρώτη ευκαιρία, πρώτη φάση που έκανε. Από την άλλη μεριά για τον Παντελή, πιέζει κεφάλι ο Παντελίδης. Τζαφάει. Θα κάνει και τη σέντρα. Πέντε κεφαλιά εκεί ο Σαβαΐδης. Για να δούμε, Κόβλακας. Σέντρα σουτ εκεί. Μόνος του ήταν εκεί. Ο Αλμπανίδης δεν μπορούσε να τη το πάρει καλά. Και δίνει πέναλτι. Τζαφάει, παίρνει φόρα. Τζαφάει και 0-4. Και λήξη του αγώνα 0-4 για την ομάδα των Κιμήνων. Ως προς το σκορ τίποτα δεν άλλαζε βέβαια, ως προς το ποιος θα είναι ο νικητής.
Και βέβαια από το 57 έχουμε επιλέξει άλλη μια φάση, το πρώτο ημίχρονο που ζήτησε ο Παπατζίκος πέναλτι. Έχουμε επιλέξει δύο φάσεις, το πέναλτι που στο τέλος έδωσε ο διαιτητής, καθώς επίσης και ένα άλλο που ζήτησε ο παίκτης της Ηλίουπολης και δεν έδωσε τίποτα ο κύριος Μιλιάδης. Θα το δούμε και αυτό και θα το σχολιάσει ο κύριος Ναυρατζόγλου, καθώς επίσης και τις άλλες φάσεις που έχουμε ετοιμάσει. Ωραία γκολ ήταν, έτσι, ωραία. Βεβαίως έχουμε και στο 50 Παονέ, ο Ψιλιάδης Μηχανιώνας, όπου εδώ ο βοηθός μπροστά του γίνεται μια φάση, μια κόκκινη κάρτα στην ομάδα του Παονέ. Για μένα, όπως το είδα και στο γήπεδο, αλλά και θα το σχολιάσουμε σε κάποιες παίρνουμε θέσεις, γιατί τις βλέπουμε προσωπικά, αλλά και την έχω δει 150 φορές τη φάση, σε αργό, σε γρήγορο κτλ. Ένας παίκτης του Παονέ διώχνει την μπάλα, ήταν ο Τσάπο, διώχνει την μπάλα, βρίσκει μπάλα δηλαδή, πέφτει πάνω ο παίκτης της Μηχανιώνας, δίνει δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον Τσάπο. Έτσι στα καλακαθούμενα ο διαιτητής. Αλλά δεν ξέρω, ήταν και θέμα του βοηθού. Γιατί αν ο διαιτητής ήταν λίγο μακριά, ο βοηθός μπροστά του είναι. Ο Μάνθος ήταν. Λοιπόν, ο Βουνέλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Παονέ, Ποσειδώνας, Μηχανιώνας. Σε ένα μίνι διάλειμμα μετά και επανερχόμαστε. 0-0 το σκορ τελικό. Δεν υπήρχαν γκολ. Το αποτέλεσμα 0-0. Και βεβαίως θα δείτε και τη φάση την οποία και αυτή έχουμε επιλέξει. Θα τη δείτε και λίγο αργότερα και θα τη σχολιάσει και αυτή ο κ. Ναυρατζόγλου. Εδώ από το γήπεδο των νέων επιβατών ή του Μπαξέ θα συμμετάσχουμε το παιχνίδι μεταξύ της τοπικής ομάδας του Παονέ, της ιστορικής ομάδας του Παονέ βέβαια, με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση, ένα ντέρμπι ανεβασμένος πάρα πολύ τελευταίο Παονέ. Ο Ζαρζίδης παρέμβασε εκεί, ο Ζαρζίδης και πάλι, για να δω μέσα στην περιοχή. Προσπαθώ να κάνω το 1-2 εκεί και παραλίγο να γίνει το γκολ εκεί από τον Κωνσταντίνου. Πλασέ του Κωνσταντίνου και κόρνερ. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες. Βλέπετε και κερδίζει τώρα, τρέχει ο Κωνσταντίνου μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι έδωσε. Επιθετικό φάουλ έδωσε. Και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Παονέ προσπαθεί να σημειώσει κάποιο γκολ. Ζατζίδης, Καμπούρης. Το 1-2 εκεί. Πολύ ωραία ο Παπαδάμος. Μέσα στην περιοχή πάνω σου προσπαθεί να μπει. Παπαδάμος θα μπει. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Θα χάσει όμως εκεί από τον Βέντσι και τώρα Ζαχαριάδης. Για τον. Έγινε παλιά εκεί, μακρινή από τον Χρυσοχοίδη. Είναι κοντά ο Καμπούρης. Καμπούρης έγινε το λάθος εκεί. Και τελευταία στιγμή θα σώσει για τον Παονέ Μινασίδης. Γρήγορα για τον Κωνσταντίνο. Περνάει ο Κωνσταντίνο πολύ έξυπνα. Και για να φάω και έχει και κάρτα. Για να δούμε, είναι και κάρτα, ναι. Τώρα μπορεί να σουτάρει. Λιμιός ανάμεσα το περνάει πάνω στην κλειστή γωνία. Φοβερή απόκρουση από τον Μπούρκα που δείχνει εδώ την αξία του. Κρατάει το 0-0 ο Μπούρκας. Για τον Παπαδάμος μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σούτο ο Παπαδάμος. Φοβερή απόκρουση. Νέα απόκρουση από τον Μπούρκα που όπως φαίνεται είναι ο καλύτερος παίκτης. Πάρε. Ξανά στο παιχνίδι. Και φάουλ εκεί και κάρτα. Άμα είναι δεύτερη κίτρινη, είναι κόκκινη. Κόκκινη στο Τσάπο και εκεί που όλα πηγαίναν καλά. Τώρα κόκκινη με 10 παίκτες ο Παονέ. Για να δούμε τώρα. Μπαίνει ο Μέγκη στην περιοχή μέσα. Είναι και ο Ματούλας εκεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Και τώρα. Δύο τώρα και το Ματούλα και τώρα με το Μέγκη. Μέγκη. Καθυστέρησε, Σιτσιάνης, κάνει και τη σένταση του Σιτσιάνης. Μόνο στο εκεί και ευκαιρία για τη Μηχανιώνα από δύο παίκτες, Παπαφλωράτο και Ματούλα, πέρασε η μπάλα. Ματούλας. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί και ο Μέγκη να μπει. Να κάνει και το σουτ έξω η μπάλα. Του Παονέ, έπεσε ο Παονέ πάρα πολύ και ανέβηκε η Μηχανιώνα. Για να δούμε τώρα, Μέγκη. Θα κάνει ο Μέγκη από την άλλη πλευρά. Την παλιά. Παπαφλωράτος με τα αριστερό το σουτ με το Σογιουλτζή φωνάζει, χάνει χέρια. Μέγκη ανοίγει, ο Μέγκη ανοίγει, πέρασε κι άλλο παίκτη, κάνει τώρα το γύρισμα πάνω όμως στο Δρσουλά. Τώρα ο Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου Λιμιός πήρε την κόντρα. Κωνσταντίνου πέρασε. Για να δούμε μόνο στο Κωνσταντίνου. Για να δούμε τώρα Κωνσταντίνου. Απ' την άλλη μεριά για τον Αλμπάντη, καθυστερεί ο Αλμπάντης και μοναδική ευκαιρία. Δεν μπορεί ο Αλμπάντης. Κιάννης,
Παρέμβασε εκεί, Λιμνιός, μακρινός σου του Λιμνιού. Καλό σου του Λιμνιού. Το Ενιδρίο παρουσιάζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο τον Θεόφιλο Πουταχίδη σε ανεπανάληπτες βραδιές χορού και κεφιού. Μαζί του ο Ιορδάνης Παύλου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο Θεόφιλος Πουταχίδης και Ενιδρίο. Επιστροφή στις ρίζες. Πατήστε φρένο στην ακρίβεια και γκάζι στην Auto Flash Gas. Συστήματα υγραεριοκίνησης και σέρβις στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τώρα πιστοποιημένη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης Λοβάτο με 2 χρόνια εγγύηση και άτοκες δόσεις από 549 ευρώ. Καλέστε στο 2310 857 449 ή κάντε κλικ στο www.flashgas.gr και ενημερωθείτε πλήρως για τις υπηρεσίες μας. Auto Flash Gas. Οικονομικά και οικολογικά με ασφάλεια. Έχετε αυτοκίνητο? Δικυκλό. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέτσος. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ. Ωραίο κάστρο 69, Σταυροπολή. Τηλέφωνο 2310-601-380. Εγγύηση ποιότητας και ποσότητας. Ταχεία εξυπηρέτηση. 20 αυτοκίνητα, συγχρόνως. Αλλαγή λαδιών, φίλτρων, μπαταρίας. Bonus Card 20% έκπτωση αγοράς. Bonus Card υγραερίου 2% έκπτωση και δώρα έξτρα. 24 ώρες ανοιχτά. Πετρέλαιο με 4% κέρδος στην κατανάλωση. Υγραέριο στην καλύτερη τιμή. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Ρέτσος. Ωραίο κάστρο 69. Ρέτσος. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε μήνα πληρώνουμε ένα μηχανάκι για όλους εσάς τους πελάτες μας. Εγγύηση ποιότητας και ποσότητας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέτσος. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέτσος. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυγραμμίδης, Σωλήνες, Υψωσανίδες. Οικοδομικά υλικά, η αλότουμπλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχεία εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυγραμμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύωσμος. Τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν παθεί κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 231-0-451-758. Πλακάκια ήδη γίνης Μίλκας. Ελάτε να δείτε σε εγκαταστάσεις μας μια πλούσια έκθεση σε πλακάκια, μπαταρίες, αξεσουάρ, ήδη υγιεινής. Θαλίας 31, Εύωσμος, Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και σε πέλετ, καυσόξυλα, ήδη θέρμανσης, υγραέριο, κάρβουνα. Επίσης, διαθέτουμε σόμπες, λέβητες, προϊόντα αρίστης ποιότητος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ειδικές τιμές σε ανθρώπους του ελληνικού ποδεσφαίρου. Έδρα, Εύωσμος Θεσσαλονίκης, Θαλίες 31, τηλέφωνο 767-334 και ακόμη έδρα Λυκή Θεσσαλονίκης. Σκόραρε αλλιώς! goalbet.com. Μπες, παίξε, σύγκρινε! Live και ειδικά στοιχήματα νόμιμα και με ασφάλεια με τις καλύτερες αποδόσεις. goalbet.com. Μπες δυνατά στο παιχνίδι με ασύγκριτες αποδόσεις. Ιχθυοπολείο Σταμίδη. Παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείο Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, Παραλία Πέρεας. Αυτά λοιπόν και με το μίνι διαφημιστικό. Επανερχόμαστε λοιπόν στο στούντιο για μια σειρά ερωτήσεων και στη συνέχεια θα έχουμε στα πέντε ποτάματα για τις Καλκιδόνας με Σύνδρα Ελευθεριακός. Ναι, Κωστά. Καταρχάς να δώσουμε περαστικά στον θεματοφυλάκα του Κατζοπρό.
στο Νιάνιο το Δημήτρη. Στο Νιάνιο, το Νιάνιο από ό,τι έμαθα είναι. Συγγνώμη. Από ό,τι με είπε ο Νίκος Σακελαρίδης, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο ο σοβαρός τραυματισμός τελικά. Αλλά περαστικά και στο Νιάνιο, απλά δεν είναι, εντάξει, είναι τραυματισμός, απλά δεν είναι τόσο σοβαρός όπως του Χατζόπουλου που χτύπησε στον Αυχένα. Να είναι καλά το παιδί, να ευχόμαστε. Φυσικά, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά να μην ξανασυμβεί. Και ειδικά τώρα στις γιορτές. Σε ένα μάτς που από ό,τι έμαθα ήταν φανταστικό, ήταν όλα καλά. Από εκεί πέρα είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα του Ρησίου που λέει ότι δεν έχουν τίποτα με τα Χελιδόνια και επίσης και τα Χελιδόνια ότι δεν έχουν τίποτα με το Ρήσιο και έχουν τελειώσει αυτά τα θέματα μεταξύ τους, τα στείλανε και ο τέλος καλώς όλα καλά, όπως και ο Άγιος Γιώργος, ο οποίος ανακοινώνει ότι λόγω της, επειδή είναι γειτονικές οι ομάδες με την Κρίνη, δεν θέλει να κάνει ένσταση. Και επίσης, εντάξει, μου επιτρέψεις να δώσω συγχαρητήρια γιατί ότι η καρδιά τερμάτισε τη δεύτερη θέση τώρα, που είναι μια μεγάλη επιτυχία χωρίς γήπεδο, όπως το βάλες από πάνω. Ναι, αλλά ο άλλος μας έστειλε και το μηνυματάκι ότι δεν σε αρέσει η καρδιά που είναι δεύτερη. Άλλος είστε, εντάξει. Συγχαρητήρια στο Βαγγέλη Αριστοπλό, συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους, το διασκεδάσαμε. Όλα καλά, από εκεί και πέρα όμως συνεχίσουμε, γιατί ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα. Και για το γήπεδο έχουμε πει ότι είναι υποκρίξη. Λοιπόν, πάμε και σε ένα γρήγορο σχόλιο για την Α κατηγορία και την Β για όλα. Το τι είχαμε Σαββατοκύριακο. Σύντος λοιπόν ήταν αυτή η χαμένη της υπόθεσης, ενώ πάω και μείω Μαργάρων είναι εγκερδισμένη της υπόθεσης. Η καλύτερη ερώτηση που έχεις κάνει στην Κλειδάνη ήταν αυτή. Όποιος την έκανε. Συμφωνήσεις. Ρωτήστε και τον υπεύθυνο και τον Τζίπρα ρωτήστε. Εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, τώρα είναι και το ντέρμπι του ΠΑΟΚ και μείνουμε να κάνουμε τη Σύνδο, το μεγάλο ντέρμπι. 2 βαθμούς πλέον διαφορά. Εκεί όμως έχουμε και μεγάλη διαμάχη εισαγωγικά, βέβαια. Μεγάλο ανταγωνισμό, μπορώ να το πω καλύτερα, με Ιωνικό και με Άγιο Αθανάσιο, αλλά και με Εύωλον και Ελευθεριακό που είναι στο κόλπο. Ακόμη και ο Αξιόνιος Ανατολικό είναι στο κόλπο. Στον άλλο τον όμιλο, νομίζω δύσκολα ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς θα χάσει την πρώτη θέση. Είναι το φαλιρό, αλλά δύσκολα. Και είτε ψηφία Ευαγγελίστρια. Στον άλλο τον όμιλο, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας κάνει και άλλα τελευταίο καιρό. Αστέρας Ερεστού πλησιάζει στους 5 βαθμούς. Εκεί μεγάλη μάχη με Μαραθώνα. Η Μηχανιώνα δύσκολα να χάσει την πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, Ερεστός, Μαραθώνας, Σουρωτή, όλες αυτές είναι μαζί. Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Παωνέ και Πλαγιάρη είναι από πίσω και Μαραθώνας που καραδοκούν κατά κάποιο τρόπο. Η Σουρωτή λίγο και αυτή έχει πέσει, ενώ έκανε τρελά πράγματα μέχρι τώρα. Πολλά μηνύματα, δεν ξέρω, πιάνεις τα Αλέξη έτσι κάποια μηνύματα για σένα, δείξε την άλλα να γουστάρουμε, έχουμε Κρίνη παιδιά, σε λίγο θα δείξουμε Κρίνη, υπομονή, λοιπόν για τη σχολά θέλω να μας πεις σε λίγο, έτσι. Και βέβαια στον άλλο τον όλο το τελευταίο της Α κατηγορίας, Αστραπή Μεσαίου με Κολχικό θα δώσουν μεγάλη μάχη για το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες, βέβαια και η Δορκάδα, όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά δεν πιστεύω είναι κοντά και η Δορκάδα στους 30 βαθμούς. Αλλά είναι ατυχή λίγο γιατί είναι δύο ομάδες που δείχνουν μια διαφορά. Αλλά θα και ο Κεραυνός είναι ο Κάστρο καλή ομάδα. Αν και έχασε την Αστραπή Μεσαίου, έχουμε και το παιχνίδι αυτό, το δείξουμε σε λίγο. Στη Β κατηγορία γρήγορα. Αστραπή Δροποτάμου συνεχίζει αίτητη και μόνη στην πρώτη θέση με την Χαλκιδόνα. Μεγάλη μάχη με την ομάδα της ΑΕΑ Μπελοκήπων. Ναι, γεννιάζεται στο χωρίο όπως μας τα λέει και ο Ιορδάνης, δύσκολο να χάσει το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και ακολουθούν εθνικό αστέας με την ΑΕΑ Τούμπας και με την ομάδα των Μετεωρών. Δόξα Ρετζικίου, το γνωστό 12 στα 12. Ακολουθεί ο Ισχύλος, ο Ιεροκάστρο και ο Σκορτιάτη, ο Κούρης και η Ακαδημία Ζάχου και το Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Νίκη Κερασιάς στην πρώτη θέση, στον άλλο τον όμιλο, στον τέταρτο όμιλο. Αλλά πολύ από κοντά είναι και τα Βασιλικά. Και, τα γαράδες, και ο Μέντεκας και τα Γαράτσια και το Σχολάρι. Όλοι στο κόλπο. Όλοι στο κόλπο είναι εδώ. Δύσκολα ο Τρίλοφος να προλάβει, είναι πολύ πίσω. Ενώ στον πέμπτο όμιλο και τελευταίο όμιλο είναι καλύτερο. Παλατσιός Κιλιτάρης 6-0. Πόσο, 4-0. Κλειτάρισε. Α, δεν να ασχολείται. Ξύπνα. Άσχετο στο εθνικό, το 0-3 δεν πρέπει. Τι λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι στο 0-3 δεν πρέπει να ασχολείσαι για το πέναντι και τα κείμενα.
Σοχός Σταύρος και Ασπροβάλτα είναι μεγάλο διπλό. Σοχός μεγάλο. Παλατσικός Κιλιντάρης πώς έλεξε, 4-0 ή 6-0? 5-0. 5-0. Εντάξει, επειδή απλώς η Αρέδουσα δεν έχει φέτος τόσο καλή ομάδα. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια. Σήμερα έχεις τη μητική σου. Τη φάση του αντιθετικού τραυματισμού του παίκτη του Παονέ. Θα τη δείξουμε, βέβαια. Γιατί δεν τη δείχνεις, λέει. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί φίλος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια σειρά ερωτήσεων πριν βγάλουμε και τον κύριο Ναυρατζόγλου. Δεν ξέρω τώρα, Ιορδάνη, έτσι να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια, γιατί σχετικά με το υλικό της ομάδος, έτσι, γιατί είπαμε ένα-ένα τα παιδιά από την ομάδα του Ρετζικίου, αλλά πολλοί λένε, έρχονται και κάποιες φορές με κάποια μηνύματα, ότι λέει με τέτοιους παίκτες λέει, που έχει ο Χολίδης ή γενικά που έχει η ομάδα στο χωρίο, πώς είναι δυνατόν να μην κάνει πρωταθλητισμό, να μην χτυπήσει πρωτιά. Εννοείται. Μα και εγώ θα... Τι απαντάς δηλαδή σε αυτούς που... Εμείς τι γίνεται, λέμε το Ρετζίκι, δείτε ο Μίλους και θα καταλάβετε. Καλύτερο ρόστερο το ευρωστοχώρι, πολύ πες για το κλίμα. Λοιπόν, για παίρνω. Εγώ το πρώτο που θέλω να πω και θέλω να με ακούσουν και ο συνάδελφος ο Ηλίας και ο Αλέξης από εκεί, αλλά και όλες οι ομάδες που είναι πρώτοι στη βαθμολογία, μην χρήζουμε ακόμα πρωταθλητές. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Συμφωνούμε. Έχει πολύ δρόμο, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Συμφωνούμε. Ναι, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι έρχονται μεταγραφές. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρουμε πόσοι ποδοσφαιριστές μπορούν να μας χτυπήσουν την πόρτα δική μας και να μας πούν ότι θέλω να αποχωρήσω. Πάντως εκεί στην Κρίνη δεν σε ξεχνάνε, έτσι. Μοιάζει ο Κρίνη, λέγανε γιορτές κύριε Χολίδη. Εντάξει, και εγώ δεν τους ξεχνάω γιατί ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε πάλι. Συνέχισε λίγο. Λοιπόν, αυτό, και αυτό ήθελα να πω, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, μπάλα χαμηλά. Γιατί έχουν, μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Τώρα για την ομάδα μας, εμείς αντίθετα με το Ρετζίκι, γιατί το Ρετζίκι είπε προηγουμένως ο φίλος μου ο Ηλίας, ότι τη δουλειά αυτή την ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια. Και σταδιακά άρχισε να αποδίδει καρπούς, έτσι, μέσα από τη δουλειά. Πήγαν κάποια παιδιά που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα τον εκτιμούν τον Ηλία και πήγανε μαζί του, τον ακολουθήσανε στο Ρετζίκι. Συν τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, κάνανε αυτή την ομάδα. Εμείς αυτή τη δουλειά που έκανε ο Ηλίας πριν 2 χρόνια, θέλουμε να την κάνουμε τώρα. Για να την κάνουμε όμως αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά, έπρεπε να έχουμε και 2-3-4 έμπειρους ποδοσφαιριστές. Δεν πήρε και μόνο 4. Τέσσερις πήραμε, άμα τους δεις. Είναι ο Καλίγκος, πρόσχεινε ο Καλίγκος, ναι. Ο Στουκογιάννης. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτοί που μείναν όμως πέσανε αλφα κατηγορία, δεν πέσανε βιτά. Ναι, και είναι και 4-5 παίκτες που εντάξει. Δεν κρατήσαμε από αυτούς που ήταν πέρσι πρώτη ομάδα. Ο Κρίκος δεν έμεινε. Δεν έπαιζε ο Κρίκος πέρσι. Πώς δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε, φίλε. Έπαιζε ο άλλος ο Κρίκος. Πείτε μας, απαγορεύεται να δοθεί πέναλτι σε βάρος του Φίνικα Πολύχνης? Νομίζω γνωρίζετε κάτι και δεν το ξέρουμε εμείς. Είπα δεν ότι περιστερώνα διαμαρτύρεται για ένα χέρι. Δεν έχουμε κάμερα, δεν είδαμε κάτι. Δεν ξέρουμε. Αν το... καλύπτουμε το παιχνίδι, εμείς θα το βλέπαμε. Πολλά. Λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν συνέχιση. Λοιπόν, για να έχει η ομάδα αυτή εδώ πέρα... την πορεία αυτή εδώ πέρα πρέπει να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές έμπειροι, έτσι. Ναι. Πήραμε αυτούς εδώ πέρα που σας ανέφερα, ήταν 4 συγκεκριμένα. Εντάξει, και ήρθαν κάποια παιδιά μετά από την Κρίνη, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο θέλαν να φύγουν από εκεί πέρα. Ήταν λογικό να έρθουν. Από Κρίνη ήρθε ο Σπανός, Τερβησιάδης και ο Παπαδόπουλος. Ο Ναπολέων, ναι. Εξαιρετικά παιδιά, έτσι δεν. Τώρα πέρα από αυτό εδώ πέρα θα ήθελα να πω. Τρεις αυτοί. Ένα σου. Και 4 οι άλλοι 7. Είχαμε και τον Σάκη τον Ανεσίδη που έφυγε. Είχαμε τον Παπαδόπουλο τον. Και Ανεσίδης γιατί έφυγε. Καταρχά να πω το Σάκη, να ευχαριστήσω τον Σάκη για τα καλά του λόγια που είπε την προηγούμενη φορά που ήταν στην εκπομπή σα. Ναι, ναι. Τον τιμάνε πάρα πολύ, αλλά τιμάνε και εμένα αυτά που είπε. Τι να σου πω κάτι. Είναι εξαιρετικό. Εντάξει, δεν, το... δεν είναι κακό αυτό. Όταν με το είπε, δεν τον είπαμε τίποτα. Ξέρεις, από τον είπαμε κατηγορία να πας στο φάνα και πες και καλά, έτσι. Είναι πολύ ικανοποιημένη στην αυγή από τον Πολίτη. Κοίταξε, πω λίγο κάτι. Αν ο Σάκης έμενε σε εμά, έμενε σε εμά ο Σάκης, πιστεύω θα είχαμε άλλα 10-15 γκολ παραπάνω. Αλλά όταν, όταν στην Α1 βάζει τέτοια γκολ, έτσι που είναι δύσκολο, είναι ότι Α1. Στη Β κατηγορία θα έκανε. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστής και εξαιρετικό παιδί, εντάξει. Συγχαρητήρια για την Κρίνη, αλλά επειδή εγώ
Έχω μάθει την κρίνη να τη βλέπω αλλού. Δεν θεωρώ ότι πρέπει η κρίνη να πανηγυρίζει το ότι κέρδισε τον Αγγλικό. Εγώ θέλω την κρίνη να τη βλέπω. Είμαι σίγουρο, Κώστα, ότι και οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα δεν είναι ευχαριστημένοι επειδή κέρδισε τον Αγγλικό. Εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει με την κρίνη και που παίρνει. Τέλος, Μάκη, να πω να μιλήσω και ο κ. Νταβρατζόπουλος και ο Ηλίας, γιατί μιλάω πολλή ώρα. Σίγουρα σε μια πορεία τη ομάδα σαν τη δικιά μα και σαν το Ρετζίκι, σημαντικό ρόλο παίζει το κλίμα, έτσι. Αν έχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Σωστά. Ενδεχομένως αυτό συμβαίνει και στις δύο ομάδες, έτσι. Θα μας πεις αναλυτικά μετά για Καλίνκο, για Κυρλή, για Στουκογιάννη, για Νικολούλη, έτσι, έναν έναν. Καλύτερο... και για Μάλτο. Α, σε παρακαλώ. Μην είπε ο αδερφός μου, ο Μάλτος λέει είναι φοβερός παίκτης. Άκου τι θα σε πω τώρα. Ο αδερφός μου. Θα το γυρίσουμε τώρα. Καταρχάς να σε πω λίγο κάτι. Ο αδερφός σου γιατί δεν βγάζει δελτίο να παίξει. Ρε φίλε, ζαλίζομαι, πονάει το κεφάλι μου. Φεύγουμε πονοκέφαλα από το σβεστοχώρι. Γυρίζει. Πάω 5 η ώρα. Πάω 5 η ώρα, αυτό τρέχει. Φεύγω 9 και ακόμα τρέχει. Πονάει το κεφάλι μου, ρε Μάκη. Πες το λίγο να σταματήσει. Αφού είναι μέσα στον δρόμο. Ξέρεις ότι ήταν το κτάρι το παλιό τη αρέδουσα. Ρώτα τον κύριο, που ξέρει καλά αυτό που είναι ο καθαγγελίδι. Στον δρόμο όμω πρόβλημα έβγαλε. Τι έπαθε. Πρόβλημα έβγαλε όμω, φίλε. Τι έπαθε ο κύριο μέσα στην αρέδουσα, ρώτα τον πριν πολλά χρόνια. Θα τον κύριο θα το ρωτήσω. Μάκη, πες το λίγο να σταματήσει. Πονάει το κεφάλι μου, μα την πανάκια. Ξέρετε τι έκανε, έπιανε 50 γύρω σε γύρω από το γύρω, 50 γύρω. Τι 50, πλάκα με κάνεις 50. Σε λέω πάω 5 ώρα στο γήπεδο, το βλέπω και φεύγω 9 και ακόμα τρέχει εκεί. Λυτή είναι. Ξέρεις γιατί φεύγει μετά. Δεν τον κλείνεις τα φώτα. Μάκη, ξέρεις γιατί φεύγει μετά, γιατί εκεί έχει καμιά δεκαριά σκυλιά και τον κυνηγάρε. Μεγάλε, τι να μας έδωσε στη νίκη, ναι, ο νεαρός Φορεντίνας, έτσι δεν έχουμε λυτή, παιδιά. Είχαμε κάποια στιγμή λυτή, κάποια παιχνίδια, δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε τώρα. Συγχαρητήρια πάντως. Αργότερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε την ομάδα στιγμή για κάποια άλλα παιχνίδια. Και εκεί έμαθα ότι θα κάνουν τέτοιες. Τι? Έμαθα ότι θα κάνουν μεταγραφές. Για το Ρετζίκι ένα μήνυμα είχε, θέλω να το σχολιάσετε λίγο αργότερα. Κράτα Ηλία λίγο μερικά και τον Αλέξη θέλει να κρατήσει μερικά μηνύματα γιατί δεν τα προλαβαίνω. Γάμα εθνική λέει. Για το Ρετζίκι. Θα πάρει το κύπελο λέει λοιπόν, και θα πάρει το Πανελλήνιο. Και θα πάει γάμα εθνική. Κύπελο παίζεται έξω του μήνους παίζεται κύπελο. Με έτσι. Την ενική είναι. Σε ενδιαφέρει το κύπελο έτσι. Αλέξη. Ναι, είναι στόχος. Στόχος, που φαντάζει. Να πας με κάνετε και με καμιά γάμα εθνική εκεί, τελικό. Καφτατζόγλιο ή τούμπα. Λοιπόν, θα δείξει τη μεγάλη νίκη τη σύνδεση. Παιδιά δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε στον Στάθη Ναυρατζόγλου. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Στάθη Ναυρατζόγλου. Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά. Φιλοξενούμενος και ιδιαίτερα στον φίλο μου τον Ολίδη. Δεν πιστεύω και στο χώρο να χιονίζει. Όχι, ξέχασα. Είσαι τούμπα μένεις, ναι, ξέχασα. Αλλά επάνω είναι η ασφαλεία. Σε συνήθισα να είσαι ασβεστοχώρη κάθε μέρα, γι' αυτό εντάξει. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Στάθη, καλησπέρα και καλές γιορτές. Γεια Στάθη. Ευχαριστώ πολύ, επίσης. Σήμερα δεν είχα το σύνδεσμο τίποτα, έτσι δεν πήγες, δεν κατέβηκες σύνδεσμο. Δεν είχαμε ούτε αυτή τη Δευτέρα, ούτε και την άλλη. Ούτε την άλλη θα έχετε, έτσι. Ναι, ναι. Να το πεις και αυτό. Και στις 4 του μηνός και πάλι δεν θα έχετε από την πληροφορία. 11 του μηνός. Στις 7. Στις 4. Γιατί μάλλον θα ετοιμάζετε κάτι για το χορό. Κάτι για το χορό μαθαίνω. Όχι, στις 11 θα ξαναπάμε. Ναι, στις 11, ούτε 4 μάλιστα. Είναι όλα κλειστά. Και στις 28 και στις 4 δεν υπάρχουν λέει, ούτε εκπομπές, ούτε διαιτητές, ούτε τίποτα. 15 μέρες ξεκουράζεται όλος ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε Στάθη. Έχουμε κάποιες φάσεις. Και εντάξει, κάποιοι μας στείλουν και κάποιες μορφές σε κάποιες φάσεις. Ότι λέει, άσχετα το. Άμα είναι 0-3 το σκορ, λέει, ασχολείσαι με πέναλτι, αν ήταν ή όχι. Εμείς ασχολούμαστε και με το 0-1 όταν είναι, και 0-5 και 0-7 και 1-7 και 6-0. Αν σχολιάζουμε τις φάσεις, δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, καθώς επίσης θέλω να με πεις και σε ένα παιχνίδι έχουμε κάνει μια επιλογή. Στα παιχνίδια που είναι 3-0 και δεν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Ναι, λέει γιατί ασχολείσαι, είδε ένα μήνυμα, μια τέλος πάντων. Και επίσης θέλω να μας πεις, θα το δούμε συνέχεια, αν παρατηρητής μπορεί να αποβάλει παίχτη από τον πάγκο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις φάσεις μία-μία, γιατί υπάρχουν κάποια παράπονα από τον Ελευθεριακό. Έχουμε τη φάση, θα τη δείξουμε στη Μεσήμβρια μέσα. Πάμε λοιπόν να δούμε, να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Εδώ, από το Καλοχώρι, εάν αυτό το...
δεν ξέρω τι έδωσε, για να πω την αλήθεια, επειδή δεν υπήρχε συνέχεια σε αυτό και ο συνεργάτης μας δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω τι κάρτα έδειξε εδώ ο διαιτητής, έτσι, να το πω και αυτό. Πάντως κόκκινη δεν είχε το μάτς. Κόκκινη δεν ήταν, αλλά... Κίτρινη είναι. Κίτρινη είναι. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση από το ίδιο παιχνίδι. Εδώ ένα πέναλτι. Ορισμός το είπανε. Η Ιορδάνη σε έκανε. Πέναλτι, το βλέπεις, Ιορδάνη. Πάνε, πάνε. Αν μπορείς, πάνε στο καλοκαίρι που προπονητής. Και τι έγινε, ρε. Δεν κατάλαβα. Πέναλτι, ρε φίλε. Γιατί αν πούμε δεν γιατί, τι είναι αυτά. Εδώ γίνεται, λέει, είναι ο ορισμός του πέναλτι και όπως είπε ο κύριος Τοκμακίδης που μιλήσε παλιός πρόεδρος της ομάδας, μου λέει ακόμα και ο πρόεδρος του καλοχωρίου θα το έδινε αυτό, λέει. Είναι πέναλτι. Τον παίρνει. Πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε και φωνάζουν οι άνθρωποι της ομάδας της Ευκαρπίας, ο πρώην πρόεδρος της Ευκαρπίας του καλοχωρίου, είπε της Ευκαρπίας ο Τοκμακίδης. Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να το ξαναδείξουμε. Πάμε στην επόμενη φάση. Μπέλ, το οποίο δεν δόθηκε για την νίκη Ευκαρπίας. Και εδώ λέει, μου είπαν ότι προηγείται φάουλ. Μακή, έχουμε διαφορά στο χρόνο, έτσι, να ξέρεις. Α, εδώ λίγο να ξαναπούμε. Εδώ μου είπαν ότι υπάρχει στον γκολ το δεύτερο του καλοχωρίου επιθετικό φάουλ. Υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ τώρα με το χέρι. Μήπως. Ποιος είναι ο Κοντογιώργης, είναι ποιος είναι. Εδώ, ξαναλέμε τη φάση λίγο, Ιορδάνη. Κοντογιώργης ήταν. Εδώ, αν υπάρχει, εδώ ακριβώς, αν υπάρχει εδώ τράβημα. Αν υπάρχει σπρόξιμο. Σπρόξιμο. Όχι, δεν είναι ο Κοντογιώργης, το 9 είναι. Ο Ζέτσας, κάπως έτσι. Ναι. Ζέτα, κάπως έτσι λέγεται. Ζέτα λέγεται το σκόρ, Ζέτα, ναι. Κάπως έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μας λέει ο κύριος Ναυρατζόπουλος, πάμε στην επόμενη φάση όπως την έχουμε ετοιμάσει, τέταρτη φάση από τη Μεσύμβρια είναι η επόμενη φάση. Εδώ είναι ο παρατηρητής που μαζί με τον διαιτητή, πάει ο διαιτητής και δείχνει κόκκινη κάρτα, ο παρατηρητής δηλαδή, ξαναβλέπουμε τη φάση, δείχνει ο παρατηρητής κάποιον παίχτη και τον βγάζει κόκκινη κάρτα από τον πάγκο ο διαιτητής. Δεν βλέπουμε όμως τι έκανε. Ναι, μπορεί ο παρατηρητής να ζητήσει το, να καλέσει τον διαιτητή. Να ζητήσει τον διαιτητή. Δεν είναι ο παρατηρητής. Έγινε και από εκεί πέρα να τον αποβάλει. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν έχουμε δει τι έχει γίνει, δεν είναι. Ναι, πάμε στην επόμενη φάση, στην πέμπτη φάση που έχουμε ετοιμάσει. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ από το πηγαίνει τη Ηλιούπολη με τα κείμενα εδώ. Αν υπάρχει κάτι στον Παπατζίκο πάνω, γίνεται από τον Τζακίρι. Εδώ. Είναι στο πρώτο ημίχρονο αυτό και ενώ το σκορ είναι 0-2. Να το πούμε και αυτό. Εντάξει, δεν δίνεται αυτό για πέναλτι. Δεν είναι. Δεν δίνεται τέτοιο πέναλτι. Όχι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φάση να δούμε ένα πέναλτι που δόθηκε. Τι έκανε, για πες μου λίγο στην προηγούμενη φάση τι έκανε. Δεν έδωσε τίποτα διαιτητής. Έτσι. Είπε συνέχεια. Εδώ τώρα τι βλέπεις, για πες μας εδώ. Κάτσε, γιατί εγώ είμαι πίσω τώρα στην προηγούμενη φάση. Α. Γιατί αυτό δείχνει άλλο τώρα. Καλά. Τώρα βλέπεις τη φάση που. Τελευταία φάση στο παιχνίδι τη Ηλίουπολη με τα κείμενα, το βλέπεις. Ναι, δεν έχει τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα να έχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, έδωσε πέναλτι. Δόθηκε πέναλτι. Εδώ δόθηκε πέναλτι από το δίκτυο. Ο παίκτης που παίκτη ο άσπρος ναι. Είναι πίσω από τους κίτρινους. Ακριβώς. Είναι χειρότερο από το πέναλτι του ΠΑΟΚ που δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Όχι. Του ΠΑΟΚ ήταν άλλη ιστορία εκεί. Εκεί περίμενε ο Τζαβέλας. Να πάει ο αμυντικός να πέσει πάνω. Α, στην Τζαβέλα πανηγύρισε κιόλας. Σταμάτησε ο Τζαβέλας, το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Σταμάτησε και περίμενε τον αμυντικό να αυτή να πέσει πάνω. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν έχει δώσει στο ΠΑΟΚ ένα κανονικό πιστικό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι το κατέβασμα εκεί του παίχτη. Λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε και στην επόμενη φάση. Εδώ έχουμε κάποιες φάσεις από το παιχνίδι του ΠΑΟΝΕ. Εδώ... Είμαστε πίσω ακόμα, υπόψη, ναι. Είμαστε πίσω. Εγώ δεν τη βλέπω τη φάση. Για να δούμε, εντάξει, τώρα σε λίγο θα σου έρθει. Τώρα. Α, ήρθε, εντάξει. Έρχεται, πάντως έρχεται. Εδώ μια ανατροπή γίνεται. Αν βρίσκει πόδια, βέβαια είναι κάποιος παίκτης μπροστά. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει η λήψη. Δεν με βοηθάει καθόλου. Δεν σε βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου γιατί τη στιγμή της επαφής είναι. Καλύπτεται το. Το φέραμε λίγο πιο κοντά όσο μπορούσαμε, ρε Στάθη. Δεν φαίνεται. Στάθη! Για να δούμε ξανά. Βλέπω η μπάλα να φεύγει και πάει μετά το πόδι. Κοίταξε. Κατά πάσα φορά θα είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, αλλά δεν είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται. Το σημείο της επαφής δεν φαίνεται. Εδώ δόθηκε κάρτα για θέατρο στο παίκτη ΠΑΟΝΕ. Πά-
Πάμε στην επόμενη φάση. Δεν φαίνεται καθαρά. Δεν φαίνεται καθαρά. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ. Εδώ πάει ο παίχτης του Πανέου Τσάπου και διώχνει την μπάλα. Έτσι το είδα εγώ και έτσι το πήρα. Βλέπεις, την μπάλα βρίσκει. Και δίνει κάρτα στον παίχτη. Σηκώνει βέβαια και βοηθό. Είναι θέμα βοηθού. Δεν είναι. Ο διαιτητής μάλλον άκουσε τον βοηθό εδώ, μπορώ να πω. Γιατί δεν φαίνεται. Εδώ βλέπεις. Δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Και όμως έδωσε κόκκινη κάρτα εδώ στον παίκτη. Εδώ λίγο θα φανεί. Του Παονέ. Αλλά θα πρέπει να πούμε αυτό. Έτσι δεν πρέπει να δικούμε το διαιτητή που είναι και από τους καλούς διαιτητές. Ότι εδώ δίνει δεύτερη κίτρινη, δηλαδή κόκκινη. Αλλά βλέπεις ο βοηθός σηκώνει. Από τη στιγμή που σηκώνει ο βοηθός, δεν, τι να κάνει ο διαιτητής. Εντάξει. Ο διαιτητής, ο υπόπτης σηκώνει, βλέπεις. Άρα ο υπόπτης είναι κοντά του. Είναι, ο υπόπτης είναι αυτός που είχε την ευθύνη, νομίζω, έτσι, έτσι στάθηκε. Το θέμα είναι στην κάρτα τώρα. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι το φάουλ, εντάξει, εγώ για μένα δεν ήταν φάουλ, έτσι. Από εκεί και πέρα δίνει μάλιστα ο υπόπτης το φάουλ, αλλά εκεί δεν πήγαν. Μήπως για επικίνδυνο παίξιμο τώρα το έδωσε, ξέρω εγώ τι να πω. Ωραία, πάμε και σε μια άλλη τελευταία φάση που έχουμε επιλέξει από το παιχνίδι αυτό. Πάμε, είμαστε εδώ σε μια, αν υπάρχει ανατροπή εδώ στο Ματούλα, πρώην παίκτης του Παουν, έτσι να το πούμε αυτό. Αν υπάρχει εδώ κάποια ανατροπή και σε βοηθάει η λήψη, η κάμερα. Εγώ λέω όχι. Δεν υπάρχει, δεν δόθηκε τίποτα εδώ βέβαια. Πάμε και σε, έχουμε καλή φάση. Αυτή, όχι, δεν έχουμε άλλες φάσεις, η τελευταία φάση ήταν αυτή. Όχι, έχουμε και άλλη. Όχι, δεν έχουμε άλλη, όχι. Αυτές ήταν οι τελευταίες φάσεις. Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Και δεν ξέρω να σε ευχηθούμε καλές γιορτές, δεν θα έχουμε άλλη νομίζω. Στάθη, καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Αν θέλεις, δεν ξέρω να θες να πεις τίποτα εσύ για την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ όλους. Καλές γιορτές. Θα τα ξαναπούμε και καλή χρονιά, γιατί θα τα πούμε ξανά μετά την πρωτοχρονιά. Ακριβώς. Ένα παράπονο μόνο να σου πω από βεβαίως μια ομάδα. Επειδή βλέπω κάτι φίλου συχνά, ναι, ναι, να πηγαίνετε κάπου και στην Περιστερώνα, να δείχνετε κανένα μάτι και στην Περιστερώνα. Δεν φταίμε εμάς. Καλώς. Είναι αδικημένη η Περιστερώνα. Αδικημένη, ναι. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Ναι. Καλώς. Έγινε, Στάθη, να είσαι καλά, καλές γιορτές. Θα τα πούμε λίγα συντόμως. Αυτά λοιπόν και από τον Στάθη τον Αβραντζόγλου. Νομίζω βοήθησε και αυτός με την όσο μπορούσε και αυτός παραπάνω. Πάμε γρήγορα να δούμε κάποια παιχνιδάκια, γιατί κάναμε και αρκετή ώρα συζήτηση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το Παονέ το είδαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αστραπή Δενδροποτάμου Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Τελικό αποτέλεσμα 1-0. Ωραίο μάτς. Και πολύ κόσμος. Και η Αστραπή είναι πρώτη. Και ATT, έτσι. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Μενεμένης, όπου για την β' κατηγορία θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Αστραπή Δενδροποτάμου και την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Παιχνίδι μόλις έχει άλλη για την Αστραπή Δενδροποτάμου το διώξιμο της μπάλας πάλι της Αστραπής με μια σέντρα η οποία βγήκε μέσα στην περιοχή και το κατέβασμα της μπάλας, το γύρισμα, τον επικίνδυνα η κεφαλιά και η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για την Αστραπή Δενδροποτάμου, κεφαλιά του Δημητρίου. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε με την ομάδα τώρα της Χαλκιδόνας από τα δεξιά, εκεί προσπάθεια και η σέντρα η οποία βγήκε. Σε Σεϊφεδίνογλου όμως θα καταφέρει να πιάσει την μπάλα. Της Χαλκιδόνας τώρα η μπροστινή παλιά επικίνδυνα, εκεί το σούτ, έχει βγει ο Σεϊφεδίνογλου, η μπάλα είναι out. Παλιά εκεί ο Καρδαμίλης, δεν διώχνεται αυτή, ένα μακρινό σούτ, Σεϊφεδίνογλου θα πιάσει την μπάλα. Το λάθος τώρα από τον Μίντσιο. Θα κερδίσουν τώρα οι της Αστραπής Δενδροποτάμου. Ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει out. Πολύ καλή στιγμή. Την μπάλα εκεί. Την κερδίζουν οι της Χαλκιδόνας τώρα. Από τα πλάγια εκεί ένα δυνατό σουτ. Και έχουμε την έξοχη απόκρουση σε κόρνερ από τον Σεϊφεδίνογλου. Σηματοφύλακας οι οποίοι παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι. Αστραπής Δενδροποτάμου. Ψωμαδέλης εκεί. Από τα αριστερά τώρα θα βγάλει αυτή την σέντρα. Ωραία για τον Καρόνια μέσα στην περιοχή. Θα περάσει η μπάλα εκεί τώρα. Το σουτ και η μπάλα στα δίκια. Έχουμε το γκολ για την ομάδα της Αστραπής Δενδροποτάμου. Η μπροστινή παλιά εκεί που έγινε. Έχουμε το γκολ τώρα εκεί. Το 1-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την Αστραπή Δενδροποτάμου. Το πλασέ εύστοχο εκεί. Ο Χρήστου πρέπει να ήταν αυτός ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Σφιντσιώτη. Η ομάδα της Αστραπής Δενδροποτάμου ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0.
της αναγέννησης. Μαντζιό. Πιέζεται αυτός εκεί, κρατάει την μπάλα, βγάζει και την μπροστινή παλιά. Θα περάσει τώρα για την ομάδα της Χαλκιδόνας μέσα στην περιοχή από τα αριστερά εκεί. Το γύρισμα δεν κάνει το σούτ εκεί. Συνεχίζεται όμως. Παύλο τώρα εκτέλεσε δυνατά εκεί. Σφινσιώτης θα πιάσει όμως την μπάλα. Μπροστινή παλιά για την ομάδα της Χαλκιδόνας τώρα εκεί σε αυτή την προσπάθεια μέσα στην περιοχή, πάντα τώρα εκεί το σουτ. Έχουμε το Σεφεδίνογλου να διώχνει, συνεχίζεται το παιχνίδι μας και σωτήρια η απόκρουση εκεί από τον τερματοφύλακα της Αστραπής σε Δεντροποτάμου, ο οποίος θα λέγαμε κρατάει το 1-0. Η μπροστινή παλιά η οποία βγήκε τώρα επικίνδυνα εκεί, δεν είναι καλό το διώξιμο.